είμαστε αυτόνομη θύρα 10, εκτάκτο και σήμερα, μετά και την προηγούμενη εβδομάδα που τα ξαναείπαμε μέσω του Λίμπερο. Ε, θα είμαστε μαζί σα μέχρι τι 12 για δύο ρίτσε. Ο μοναδικό λόγο ο οποίο είμαστε εδώ και θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο, θα σα ενημερώσουμε για τι ώρε, είναι το συλλαλητήριο τη Πέμπτη, το συλλαλητήριο που διοργανώνει όλο ο κόσμο του Ηρακλή. Το συλλαλητήριο στο οποίο θα πρέπει όλοι να είμαστε παρόντες, το συλλαλητήριο το οποίο θα πρέπει να δώσει μια οριστική λύση στο πρόβλημα του Ηρακλή. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο μετά και την, ε, ε, μετά και την ενημέρωση που έγινε στο Κατσάνιο πριν 10 μέρες περίπου. Νομίζουμε ότι ακόμα και ο τελευταίος οπαδός του Ηρακλή έχει καταλάβει σε τι, σε τι δινή θέση έχουμε περιέλθει σαν σύλλογος. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό πράγμα που κρατάει τον Ηρακλή όρθιο το μοναδικό πράγμα που θα κρατήσει τον Ηρακλή Όρθιο και το μοναδικό στοιχείο το οποίο θα δώσει λύση είναι η παρουσία του κόσμου την 5η στο συλλαλητήριο. Μην ακούτε τίποτα. Ό,τι και να γράφετε, ό,τι και να λέγεται για υποψήφιου επενδυτέ, για υποψήφιου αγοραστέ, για συμπέκτε, για χρηματοδότε, για οτιδήποτε. Είναι όλα ψέματα. Είναι όλα κάτι που ονομάζεται παρελκυστική πολιτική. Είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να μα ρίξει στάχτη στα μάτια από τον μεγαλομέτοχο, τον μέχρι την πέμπτη μεγαλομέτωχο του Ηρακλή. Γιατί την πέμπτη το βράδυ, όπως και να έχει, δεν θα είναι μεγαλομέτοχο του Ηρακλή. Είναι όλα ψέματα λοιπόν. Προσπαθούν να μα καθυστερήσουν, προσπαθούν να μα ηρεμήσουν, να περνάει ο καιρό έτσι ώστε να μα φτάσουν σε ένα σημείο που για να υπάρχει ο Ηρακλή στο επόμενο πρωτάθλημα να πρέπει να αποδεχτούμε ό,τι αυτοί θελήσουν. Το ποιοι είναι αυτοί ακόμα δεν το ξέρουμε. Σίγουρα ένα είναι ο Καναδό αλλά θα το, θα το καταλάβουμε τις επόμενες ε, ημέρες. Μην ανησυχείτε, θα αναγκαστούν να εκδηλωθούν. Γι' αυτό λοιπόν όλος ο κόσμος του Ηρακλή πρέπει να είναι την 5η στις 8 η ώρα το βράδυ στην Αριστοτέλους, μπροστά στα γραφεία του Συνδέσμου, στο συλλαλητήριο που θα δώσει τη λύση, την οριστική λύση ελπίζουμε για τον Ηρακλή, Θέλουμε την οριστική λύση. Δεν μπορούμε ανά δύο καλοκαίρια να είμαστε στου δρόμου. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μονίμω με τα διοικητικά. Δεν θέλουμε να ασχολούμαστε μονίμω με τα διοικητικά. Ο κόσμο έχει κουραστεί. Ο κόσμο έχει αειδιάσει. Απλά ο κόσμο πρέπει να καταλάβει πριν αποφασίσει να πετάξει ε, την τρίχα από το ζυμάρι, α πούμε, που λέμε, που είναι το πρόβλημα του Ηρακλή. Θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορεί να κρατήσει τον Ηρακλή ζωντανό και μεγάλο είναι ο κόσμος του. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο δυστυχώς. Δεν υπάρχουν παράγοντες, δεν υπάρχουν διοικητικά και παραγωγικά λόμπι, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο ένας λαός ο οποίος έμαθε να αγωνίζεται στο δρόμο, στο δρόμο δεν έχασε ποτέ, στο δρόμο κατέκτησε τα πάντα, στο δρόμο έγινε αυτό που έγινε και στο δρόμο αλλάζει το DNA του συλλόγου. Στο δρόμο λοιπόν, 8 η ώρα την Πέμπτη, στην πλατεία Αριστοτέλους, μπροστά στα γραφεία του συνδέσμου τη Αυτόνομης 10. Θα πορευτούμε όλοι μαζί, θα δώσουμε λύση όλοι μαζί. Ζαλίζομαι. 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 Για όποιον θέλει να στείλει μηνύματα, FM κενό, γράφτε το μηνύμα σας και το στέλνετε στο 54526. Αν κάποιος είναι από υπολογιστή ή κάτι τέτοιο, και θέλετε, στείλτε μήνυμα στη σελίδα στο facebook, θα τα διαβάσουμε εδώ πέρα, τώρα τα έχουμε ανοιχτά. Την πέμπτη λοιπόν στις 8 η ώρα ξαναλέμε, όλος ο κόσμος του Ηρακλή πρέπει να δώσει το παρόν στο ραντεβού που έχουμε. Πρέπει ξαναλέμε να δώσουμε τη λύση και θα τη δώσουμε τη λύση. Να πάμε λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, μάλλον όχι από την αρχή, από ένα σημείο να τα πιάσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ε, οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι οι εξή. Τα χρέη του Ηρακλή έχουν φτάσει περίπου τα 3.800.000 ευρώ. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν υπογράψει εκχωρήσεις για τα τηλεοπτικά της νέας σεζόν. Αρκετοί. Έχουν δεσμευτεί περίπου 540.000 από τα τηλεοπτικά της επόμενης σεζόν. Υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι δεν έχουν υπογράψει εκχωρήσεις και είναι πολύ πιθανό αυτοί οι παίκτες να χαθούν. Πράγμα που δυσκολεύει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ το έργο που θα έχει μια επόμενη διοίκηση. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι ο Καναδός δεν πουλάει γιατί ε, όλες του οι κινήσεις δείχνουν ότι υποθηκεύει και τη νέα χρονιά. Ε, και μέχρι τις 30 Ιουνίου ο Ηράκλης θα πρέπει να έχει ρυθμίσει όλα του τα χρέη κυρίως αυτά προσεφορία και ΊΚΑ και να έχει δώσει και την πρώτη προκαταβολή. Δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου ο Ηρακλής θα πρέπει να έχει πληρώσει περίπου 300 χιλιάρικα σε ΊΚΑ και εφορία και κάποια λεφτά σε παίκτες. Το 30 Ιουνίου που λέμε δεν είναι τυχαίο, στις 30 Ιουνίου δίνουμε, καταθέτουμε τον πρώτο μίνι φάκελο Τη πρώτη αδειοδότησης. Δηλαδή, πλέον από τη στιγμή που είμαστε σε μία αδειοδοτημένη ΠΑΕ, θα πρέπει να καταθέτουμε ανα τρει μήνες ένα φάκελο αδειοδότηση, ο οποίος θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται άμεσα. Την πρώτη φορά που θα απορριφθεί, θα έχουμε ε, μία έγγραφη επίπληξη. Τη δεύτερη φορά, ένα πρόστιμο. Και την ε, τρίτη φορά θα αρχίσουν οι αφαιρέσει βαθμών. Όπω καταλαβαίνετε, υπάρχει σοβαρή περίπτωση ο Ηρακλής σαν την νίκη βόλου πρόπερση, να μην μπορέσει να βγάλει το πρωτάθλημα αν κάποιοι άνθρωποι δεν τρέξουν αυτά που πρέπει να τρέξουν. Δηλαδή να διακανονίσουν τα ήδη υπάρχοντα χρέη και να πληρώσουν τι προκαταβολέ. Τι λέει κάνε κανονικά δύο ώρο, 30 ώρε διαφήμιση. Καλημέρα, όλη την Πέμπτη εκεί. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Ε, εντάξει, θα κάνουμε δύο ώρο. Λέει, ακούγεται ότι ο Καναδό πούλησε τα δικαιώματα του Βέλιου στο νέο μάνατζερ του, ο οποίο αναλαμβάνει από αύριο. Μήπω αυτό περιμένει. Φίλε, ο νέο μάνατζερ του Βέλιου δεν αναλαμβάνει από αύριο. Μάλλον από αύριο αναλαμβάνει, αλλά μπας σε μέχρι τις 15 Ιουνίου πολύ δύσκολο να πουληθεί ο Βέλιος. Αυτό κρατήστε το, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω αυτή τη στιγμή και είναι και κάτι που μας συμφέρει. Ένα άλλο μήνυμα λέει να φύγει ο Καναδό και όλο ο καρκίνο που υπάρχει μέσα στον Ηρακλή τόσα χρόνια, λευτεριά στον Ηρακλή μα όλη την Πέμπτη στην πορεία. Αυτό είναι το μήνυμα, παιδιά. Πρέπει όχι μόνο να φύγει ο Καναδό, αλλά πρέπει με την παρουσία μα στο Συλλαλητήριο τη Πέμπτη να δείξουμε και σε κάθε ε, επίδοξο διαχειριστή ε, τη ιδέα του Ηρακλή ή κάθε επίδοξο επενδυτή. Γιατί μέχρι στιγμή, τα τελευταία χρόνια μόνο διαχειριστέ έχουμε δει ε, ότι δεν μπορεί να παίζει με αυτόν εδώ τον, το σύλλογο. Ε, εμείς λοιπόν λέμε ότι, μέχρι τις, ότι ο χρόνος μας πιέζει αφόρητα, ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου πρέπει να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να καταθέσουμε τον, τον πρώτο φάκελο ε, και ότι οι εξελίξεις πρέπει να τρέξουν και πρέπει να έχουμε να, να είναι ό,τι είναι να γίνει να γίνει μέχρι την Πέμπτη. Εμείς την Πέμπτη όπως και να έχει διώχνουμε τον Καναδό. Αυτό είναι τελειωμένο. Την λοιπόν όλοι στις 8 το βράδυ στα γραφεία της Αυτόνομης απ' έξω συγκέντρωση και στη, στα ψηλά της Αριστοτέλους γιατί μας κοροϊδεύει μας κοροϊδεύει όλους μαζί ε, το διάστημα από την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ σε αυτά τα μικρόφωνα και μιλούσαμε διαβάσαμε πάρα πολλά πάρα πολλές δηλώσεις από ανθρώπους του Ηρακλή που βλέποντας και αυτή το αδιέξοδο που περιέρχεται η ομάδα άνοιξαν το στόμα τους επιτέλους και είπαν μια-δυο κουβέντες για το τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε δεν είμαστε εμείς οι περίεργοι και οι, δεν ξέρω εγώ πώς, πούμε, οι παράξενοι που γκρινιάζουμε. είμαστε σε πάρα πολύ κακό δρόμο, γιατί παίζεται ένα μυστήριο παιχνίδι γι' αυτό και δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω επίσημα γιατί παίζεται ένα παιχνίδι υπόγειο που θέλει να καταφέρει αυτό το σχεδιασμό που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια εις βάρος του Ηρακλή μας. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι ενώ που, που βλέπουμε το ίδιο έργο που έχουμε δει παλιότερα από άλλους παράγοντες του στυλ «πουλάω, φεύγω» Και ένα μήνα μετά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Για να μας πούνε τι, ότι τελικά δεν βρέθηκε και να κάνουμε υπομονή και θα κάνει αυτό το σχεδιασμό όπως θέλει εν λευκό, να κάνει ό,τι θέλει, να μας πάει όπου θέλει. Να μας ανεβάσει σε όποιο άρμα θέλει. Ναι, τώρα δεν θέλουμε να μα αναγκάσει ε, να δεχτούμε δανεικού. Ε, να μπούμε σε μια τέτοια περιπτωσιολογία γιατί μπορεί κάποιο να πει όχι, μετά δεν είναι αυτό και όχι είναι το άλλο και όχι είναι αυτό και ό, να, να, χάσουμε το στόχο μα. Τα παιχνίδια είναι αυτά. Αυτό, γι' αυτό είναι αυτό ο στόχο. Γιατί μαθαίνουμε και εμεί διαρροέ. Να τώρα θα γίνει αυτό, να τώρα θα γίνει εκείνο. Από Τρίτη σε Πέμπτη, από Πέμπτη σε Δευτέρα, από Δευτέρα σε Παρασκευή. Και περνάει ο καιρό, περνάει ο καιρό, τίποτα δεν γίνεται. Το, και με όλα αυτά όμω γίνεται ένα πράγμα. Αδρανοποιούν τον κόσμο. Αυτό το παιχνίδι που το βλέπουμε και σε... στο πολιτικό επίπεδο για όσου πια έχουν μείνει να ασχολούνται με αυτά. Έτσι, γιατί όλοι διαμαρτυρόμαστε, όλοι παραπονούμενοι στην είμαστε, αλλά τα τρώμε το ένα μετά το άλλο και τίποτα δεν γίνεται. Αυτή είναι λοιπόν η ίδια τακτική και στρατηγική. Εφαρμόζεται από, τις, από τους εκάστοτε διαχειριστές όλο των πραγμάτων σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, αυτή εφαρμόζεται και σε εμά τώρα. Στον Τυρακλή πιο εξειδικευμένα. Λοιπόν, δεν θα, δεν γίνει, το τι είναι σχεδιασμένο να γίνει είναι σχεδιασμένο. Φυσικά δεν θα το μάθουμε ποτέ επίσημα. Θα μα πηγαίνουν έτσι να θα πουλήσει, να θα κάνει, να μιλάει με ένα Γερμανό. Τι έγινε ο Γερμανό, τελικά δεν μάθαμε τίποτα. Ήθελε αυτό ο Γερμανό να έρθει. Τι έδινε για να έρθει, τι ήθελε να μα κάνει, τι, τα, δίναμε εμεί, τι ζητούσαμε εμεί, πού χάλασε η δουλειά, πού δεν βρέθηκε η δουλειά, τίποτα. Αλλά πέρασε μια βδομάδούλα. Τώρα αυτή τη βδομάδα είναι άλλη, την άλλη εβδομάδα θα σκάσει κάποιο άλλο όνομα και θα πηγαίνουμε έτσι. Και εμεί φυσικά αυτά, οι μέρες, θα περνάνε. Θα, θα περνάνε. Θα περνάνε εβδομάδε και θα φτάνουμε στο καλοκαίρι. Και θα φεύγει για μπάνια ο λαό. Αδράνεια, αδράνεια. Λοιπόν, μάγκε, να ξυπνήσουμε λίγο όλοι. Ξανά μανά. Καλοκαιράκι έπιασε. Μάλλον πάει να γίνει μια συνήθεια, μια κακιά συνήθεια. Ανά κάποια καλοκαίρια. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Α ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο καλοκαίρι. Βέβαια, το ελπίζαμε πριν από πολλά καλοκαίρια. Ότι θα ήταν αρχικά το πρώτο και τελευταίο καλοκαίρι. Μετά το δεύτερο και τελευταίο καλοκαίρι. Και πάει λέγοντα και περνάνε τα καλοκαίρια. Α ελπίσουμε ότι θα είναι η τελευταία φορά. Θα μπούμε σε μια σωστή σειρά. Δεν θα ξανάρθει κανένα πουλημένο κανένας που θέλει να βάλει λεφτά στην τσέπη του. Κανένα που απλά θέλει να κάνει διακοπέ, να πληρώνει ομάδα το ηλέκτρα παλά, να, 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 με μηδενικά έξοδα να δημιουργεί 3,5, 3,8, 3,4 του χρόνου μπορεί να γίνουν 10 εκατομμύρια ευρώ χρέη, να έχει διαρκεία αρκετά να δηλώνει στον κόσμο ελάχιστα, να κράζει για τζαμπατζίδε, οι ίδιοι να βάζουν λίστε με 500 άτομα στα επίσημα. Που, άμα πλήρωναν αυτά τα εισιτήρια, θα ήταν όσο όλα τα διαρκεία και εγώ δεν ξέρω πόσο. Γενικά, δικαιολογίε. Δικαιολογίε σε μια ομάδα η οποία έχει έσοδα, σε μια ομάδα η οποία έχει τηλεοπτικά, σε μια ομάδα η οποία έχει κόσμο. Αρχικά και τελικά δεν θα πουλάτε τρέλα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό ο κόσμο την Πέμπτη θα ξαναβγεί στον δρόμο και όσε μέρε χρειάζεται θα είναι στον δρόμο και όπου πρέπει να είναι. Και όσο χρειάζεται να είναι. Ο Καναδός για μας έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει κανένας Καναδός. Δεν υπάρχει κανένας μικρός παράγοντας για τον Ηρακλή. Δεν πρόκειται να δεχτούμε κανένα μικρό, κανέναν μικρό να έρθει να διοικήσει την ομάδα. Θέλουμε ανθρώπους με όραμα, μέλλον και στόχους. Και να μπορούν να τους κερδίσουν τους στόχους. Όχι να είναι και να μας λένε ότι εγώ δεν ανεβαίνω εκεί, εγώ δεν ανεβαίνω στο άλλο, εγώ μπόξ, εγώ στο βουνό. Πάμε στο βουνό, πάμε όπου θες. Λοιπόν, ξαναλέμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε εδώ για να προπαγανδίσουμε το συλλαλητήριο της Πέμπτης, 5η-8 η ώρα στην Αριστοτέλου, μπροστά στα γραφεία τη Αυτόνομη Τηρά 10. Είμαστε εδώ για να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι δεν υπάρχει αγοραστή. Δεν μπορεί να, να υπάρξει αγοραστή όταν κάποιο δεν πουλάει. Αυτό ο άνθρωπο περιμένει να πάρει κάποια λεφτά από το βέλιο, να δείξει μια προσωρινή οικονομική ρευστότητα, να τρέξει όσο μπορεί το, το θέμα του Ηρακλή και μέχρι εκεί που τον παίρνει και μετά να σηκωθεί να φύγει. Να βάλει όσο πιο πολλά λεφτά μπορεί εκεί που τα βάζει και να τελειώνουμε. Λοιπόν, μιλάει με διάφορου δίθεν ότι ενδιαφέρεται. Μέχρι στιγμή που την έχουν πέσει από δίπλα, ό,τι χειρότερο μπορείτε να φανταστείτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και λέμε το εξή, ότι για μας και για όλο τον κόσμο του Ηρακλή, ο Καναδό τελειώνει την Πέμπτη. Δεν τελειώνει από μόνο του, τον τελειώνουμε εμεί. Του δώσαμε το περιθώριο δύο φορέ, εδώ και τρει εβδομάδε περίπου, να σηκωθεί να φύγει μόνο του. Μα κοροϊδεύει, αυτό που κάνει είναι να, να συνέχεια προ τα φιλικά μέσα μαζική ενημέρωση προ αυτόν, γιατί ακόμα υπάρχουν και αυτά. Είναι ένα ραδιόφωνο στην πόλη συγκεκριμένο. Ε, να διαρρέει συνεχώ ονόματα, να μπερδεύει τον κόσμο, να μιλάμε συνεχώ για το αν είναι καλό ο Γερμανό, αν είναι καλό ο Αρβανιτίδη, αν είναι καλό ο Ολλανδό, ο Αλβανό και ο Ταϊλανδέζο. Και να μην μιλάμε για το πρόβλημα που υπάρχει και γιγαντώνεται. Στο μήνυμα που στέλνει ο φίλο που λέει ότι περιμένει το βέλιο, ναι, φίλε, αυτό περιμένει. Περιμένει τα λεφτά του βέλιου. Και με αυτό να μα δείξει ότι να ορίστε, έχω λεφτά, θα την τρέξω την ομάδα, μπορώ κτλ. Και, και, και αυτό δεν σα το λέμε τυχαία γιατί έτσι το υποπτευόμαστε. Αυτό σα το λέμε γιατί το ξέρουμε. Από δίπλα έχει όλου αυτού του αυλικού τη δεκαετία του 80, τους εκπροσώπους του εκπροσώπου του σεντελιδισμού, αυτή τη ε, επάρατη νόσου του Ηρακλή, αυτών των ανθρώπων του Σεντελίδη και τη παρέα του και τη αυλή του, οι οποίοι εκπροσωπούν ό,τι χειρότερο μπορείτε να φανταστείτε Είναι μέσα στο αυτοί σύλλογο. Είναι οι οποίοι πήραν ένα καθατζόγλιο γεμάτο, χωρί καρεκλάκια γεμάτο, των 50.000 θέσεων, των 50.000 εισιτηρίων και το κάνανε ένα καθατζόγλιο των 5.000 εισιτηρίων το, 2000, το 1999, το 2000, όπου μαζί με τον γνωστό ακατανόμαστο, Σηκωθήκανε και φύγανε να πούμε. Κάνανε το σχέδιό του 20 χρόνια, μικρήναν τον Ηρακλή, από εκεί που ήταν μια τεράστια ομάδα στην Ελλάδα, τη βέρανε στα μέτρα τη Θεσσαλονίκη και αυτοί οι 20 χρόνια τρώγανε καλά. Κάνανε όλα τα επόμενα και δεν του έφτασε αυτό. Δεν του έφτασε από το 80 μέχρι το 2000 να πούμε τέτοια, συνεχίζουν. Συνεχίζανε, απομυζήσαν όλες τις διοικήσεις, κάνανε ό,τι τρικοπογιές μπορούσαν να κάνουν στη δεκαετία του 2000 και συνεχίζουν και στη δεκαετία του 2010 να το παίζουν σωτήρες, να φάνε και από, σάρκ, από, τα, από, τα... μεδούλια του Ράκλη να ρουφήξουν. Από τα μεδούλια. Πριν Υπό... μερικά χρόνια, πριν μερικά χρόνια, πριν τρία-τέσσερα χρόνια, ε, βγαίνατε, αυτοί οι εκπρόσωποι του συντελειδισμού, για αυτούς μιλάω, ε, και λέγατε όλοι αυτοί κάτι πρώην παράγοντε, δηλαδή ποτέ δεν υπήρξαν παράγοντε. Συν πάση περιπτώσει, αυλοκόλακε, μονίμω ψάχνουν να βρούνε τον πρόεδρο και να παρασιτήσουν, σαυδέλε να του ρουφίξουν έστω ένα πενιντάρικο. Γιατί υπάρχουν, α πούμε, τα λαμόγια στην κοινωνία οι οποίοι κάνουν κάτι καλό για να μπορέσουν να κλέψουν εκατομμύρια, και υπάρχουν και τα λαμόγια του πενιντάρικου. Λοιπόν, κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι μα πείσανε ακόμα και εμά πριν 4-5 χρόνια. Ότι για όλα τα δεινά του Ηρακλή φταίει ο κόσμο. Εμεί φταίμε που είμαστε απαιτητικοί και δεν έρχεται κανένα πρόεδρο κτλ. Εμεί λοιπόν επί τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια μάλλον, σιωπούμε. Και ο Ηρακλή έφτασε ξανά σε ένα σημείο το οποίο είναι αυτό το, το σημερινό. Επειδή λοιπόν ακόμα, ακόμα και ο πλέον δύσπιστο, όποιο θέλει να δει, βλέπει ότι. Το μοναδικ... Ο μοναδικό που δεν φταίει είναι ο κόσμο. Και το μοναδικό που πρέπει να κάνει ο κόσμο για να μεγαλώσει τον Ηρακλή είναι να έχει απαιτήσει. Εμεί λοιπόν σήμερα σα δίνουμε έναν όρκο. Σα ορκιζόμαστε λοιπόν ότι όσο υπάρχει αυτό ο σύνδεσμο και ελπίζουμε να υπάρχει για καιρό, αλλά και να μην υπάρχει καιρό τουλάχιστον να βρει συνεχιστέ, ότι όλοι εσεί, όλοι εσεί, δεν θα περάσετε ξανά ούτε έξω από το καφτατζόγλιο. Τελειώσατε, τελειώσατε μαζί με τον Καναδό, κάτι σε που βόλεψε όλο του το σόι. Κάτι, να, να μην πούμε άλλα ονόματα. Ε, κάτι που έβαλε κάτι γενικού αρχηγού. Που έβαλε όλου του προπονητέ. Που πήρε όλε τι ακαδημίε και τι διέλυσε. Που σήμερα πετάει, Ε, που σήμερα μάλλον πηδάει από το καράβι. Γιατί βλέπει ότι ο Καναδό δεν τα κατάφερε. Βέβαια, έβγαινε και μα έλεγε: Ανά τρει και λίγο ότι αυτό τον έφερε και κάτι άλλοι, κάτι καλαϊτζίδιδε που βγαίνανε κάθε τρει και δύο στα ραδιόφωνα και μα λέγανε πόσο μόνο του είναι ο Καναδό. Βέβαια, αν μπείτε μέσα στην ΠΑΕ, θα δείτε ότι ο Καναδό τον τελευταίο χρόνο δανείστηκε περίπου 500.000 από ανθρώπου τη οικογένεια του Ηρακλή. Πώ είναι δυνατόν να είναι μόνο του και να δανείζεται 500.000, αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, σα δίνουμε σήμερα λοιπόν όρκο δημόσια ότι εσεί τελειώσατε. Δεν θα... ούτε το συντριβάνι του καφτατζογλίου δεν θα δείτε ξανά. Και γιατί να είναι μόνο, αφού είναι όλοι αυτοί από γύρω του, αυτό ποτέ δεν το καταλάβαμε. Αυτοί που είναι από γύρω από κάποιον βγαίνουν να μα πούν ότι είναι μόνο, αφού εσεί είστε από γύρω του. Εσεί που τα λέτε αυτά είστε από γύρω του. Δηλαδή τι, Υπάρχετε και δεν υπάρχετε. Και ποιοι είναι οι κακοί τελικά. Εσεί είστε από γύρω του, εσεί τον προστατεύετε, εσεί τον καθοδηγείτε και τελικά πάντα αυτοί είναι οι άλλοι. Ούτε αυτοί που είναι από γύρω ούτε αυτοί που τον προστατεύουν. Και τελικά αυτό είναι μόνο. Πάντα είναι μόνο. Γράφει ένας φίλος ότι το sportfm.gr ε, γράφει ότι συμφώνησε πριν από λίγο ο Καναδός με τον Γερμανό. Έλεος. Όλη την πέμπτη εκεί, τέλος ο παπάς, μπατι γκολ. Ε, τώρα, ο Καναδός συμφώνησε με τον Γερμανό. Ήρθε και ένας πόντιος και κάναμε ανέκδοτο. Αυτό έγινε τώρα. Ήταν ένα Γερμανό, ένα Καναδό και ένα Πόντιο και πέσανε από το αεροπλάνο και συμφωνήσαν και πήρανε τον Ηρακλή. Και άντε είναι 10 και μισή το πρωί να μην πούμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, αφήστε τώρα τι χαζομάρε με τα, με τα. Όχι εσείς, τα σπορ FM και αυτά. Αυτή είναι η πολιτική του Καναδού. Αυτό το πράγμα θέλει. Να λέει συνεχώ ότι η πούλησε από εδώ και από εκεί, ώστε να μην έχει κόσμο το συλλαγγγείο του πέμπτη. Να πούλησε ο κόσμο γενικά το τη πέμπτη, τη τρίτη. Εμεί τώρα είπαμε Έτσι. την πέμπτη να το προετοιμάσουμε δύο-τρει μέρε. Να ενημερωθεί ο κόσμο, να βγει στου δρόμου, να φωνάξει. Λοιπόν. Όπω και προηγουμένω ότι είναι αυτό. Να, να φτάσουμε καλοκαίρι, να πάει ο κόσμο για μπάνια και άντε μετά να μαζεύει τον κόσμο από τι παραλίε για να κάνει μια πορεία με στην πόλη. Για μπάνια. Αφού θα ανεβαίνει ο βαθμό, η θερμοκρασία 40 δαθμού, ποιο θα βγει στον δρόμο μετά, να, με τα φυσερά θα είμαστε. <laughs> λοιπόν, ποια μπάνια θα πάμε τώρα. Εσεί πάτε και μπάνια να πούμε. Κόσμο δηλαδή δεν έχει να πούμε λεφτά να πούνε στο ρεύμα να βάλει air conditioning. Με τον Εδώ, το καραβάκι θα πάμε. Το νερό να πούμε, το κόβουν στα σπίτια. Δεν θα έχουμε να ρίξουμε νερό στο κεφάλι μα να δροσιστούμε τώρα να πούμε. Λοιπόν, και για όλα αυτά είμαστε απαθεί. Εντάξει, α τρέξουμε τουλάχιστον για τον Ηρακλή. Α τρέξουμε για τον Ηρακλή. Άντε να βγούμε στον δρόμο, γιατί αν δεν βγούμε τώρα στον δρόμο, μετά θα είναι αργά. Μετά θα τρέχουμε και δεν θα προλαβαίνουμε. Ενώ τώρα θα βγούμε την Πέμπτη χαλαρή με το φραπεδάκι στο χέρι, ακόμα πολύ ζέστα δεν έχει. Γιατί μετά θα τρέχουμε με τα μπουκαλάκια το νερό, τα ρίχνουμε στο κεφάλι. Λοιπόν, όλη την Πέμπτη να μα ακούσουν και να την ακούσουν. Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι όποιο θέλει, στέλνει FM και ενώ το γράφει το μήνυμα, το στέλνει στο 54526. Και όποιο είναι μπροστά σε υπολογιστή, α στείλει μήνυμα στη σελίδα τη Αυτόνομη στο Facebook. Θα το διαβάσουμε. Και τηλέφωνο θα, το διαβάσουμε. θα, βγάλουμε αργότερα. Τι α, θα, θα βγάλουμε αργότερα, Με, ναι. Μετά τι 11 θα μετά... μπορούν οι φίλοι και να παίρνουν και τηλέφωνο να, Ακριβώς. να στέλνουν το μήνυμά του ηχητικά. Εμεί πάντω το δικό μα μήνυμα το στέλνουμε. Το στέλνουμε σε αυτού που μιλάνε ελληνικά και καταλαβαίνουν. Ναι. Λοιπόν, τους τους αυλικού, τους αυλοκόλακε. Λοιπόν, εσείς τελειώσατε. Εσείς τελειώσατε, να το ξέρετε. Ε... δηλαδή, πραγματικά είστε ό,τι πιο συχαμένο υπάρχει στον Ηρακλή. Ό,τι πιο συχαμερό υπάρχει. Είστε 100 λόγοι για να πάψει κάποιο να ασχολείται με τον Ηρακλή. Αλλά δεν θα αφήσουμε εσά, τους μαύρου κύκλου και την μια πολύ μικρή μειοψηφία, να κόψετε εσεί τον Ηρακλή από όλο τον κόσμο. Θα σα κόψουμε εμεί τον Ηρακλή και θα ησυχάσουμε μια και καλή, άπαξ και διαπαντός από εσά. Τελειώσατε. Ήθελα να σου πω το εξή: Πριν ε, έλεγε κάτι, ανέφερε ότι κάποιο έφερε τον ε, Καναδό στον Ηρακλή. Για να δει δηλαδή πώ είναι η διασπορά των ειδήσεων για να μπερδεύει τον κόσμο συνέχεια. Ένα παράδειγμα του πρόσφατου παρελθόντο. Απ' τη μια λοιπόν, ακούγαμε ότι ο κύριο ε, Μάκη έφερε τον Καναδό στον Ηρακλή, και απ' την άλλη ακούγαμε ότι ο κύριο Μάκη τον είπε: Μην έρχεσαι, τι θε να μπλέξει. Yeah. Είναι αυτή η προπαγάνδα που είμαι και με τον χωροφύλακα που λέγανε οι και με τον αστυφυλακά. Γιατί παλιά είχαμε και χωροφυλακή και αστυνομία. Δεν τα προλάβατε εσεί οι νεότεροι. Λοιπόν, έτσι τώρα. Και εγώ τον έφερα και εγώ τον είπα: Μην μπλέξεις να γιατί δεν είναι χάλια. Να, και από τι δύο μεριέ Ωραίο, όμορφο. Και βγαίνει τώρα, τώρα και δικαιωμένο. Δεν τώρα, σου είπα εγώ ότι θα σε βρήσουνε. Τώρα είμαστε. Ενώ είστε... γάμα εθνική και δεν θα βρήσουμε, Τώρα είμαστε. Τώρα. Είναι, είμαστε όλοι από γύρω του. Είμαστε εμεί από γύρω του και τι λέμε. Ότι είναι μόνο του. Ή από γύρω του λένε ότι είναι μόνο του. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά έτσι είναι. Εμεί είμαστε από γύρω του, το βοηθάμε, αλλά είναι μόνο του. Για να μην χρεωθούμε μετά ότι εμεί φέραμε και την εδώ την κατάσταση. Όχι. Όχι. Κάποιοι άλλοι απ' έξω ουρανοκατέβατε. Εντάξει. Και το εύκολο θύμα πια που το έχουν μάθει και οι πέτρε στην Ελλάδα και γελάνε είναι οι οπαδοί. Οι ναι. οπαδοί είναι Υπόπτη η το... στάση των οργανωμένων. Φωνάζουνε ναι. Φωνάζουν να πούμε για τι μεταγράφε γιατί φωνάζουν. Δεν φωνάζουν γιατί δεν ζητάνε μεταγράφε. Στηρίζουν τη δίκηση γιατί στηρίζουν τη δίκηση. Κάνουν κριτική στη δίκηση γιατί κάνουν κριτική στη δίκηση. Ό,τι και να κάνει είσαι τελείωσε. Ό,τι και να κάνει είσαι χρεωμένο. Ωραίο το κολπάκι. Όμω με αυτά και με αυτά φτάσατε τον Ηράκλειο σε αυτό το χάλι πάλι. Λοιπόν, άντε, αφήστε τα, έτσι, και τουλάχιστον μην δηλητηριάζετε τον κόσμο. Γιατί τώρα αυτό κάνετε. Κυκλοφοράτε και δηλητηριάζετε τον κόσμο. Του παρασάρει ο καθένα ένα σενάριο, ένα story να περάσει η εβδομάδα η μία, μετά άλλο story να περάσει η εβδομάδα η άλλη, μετά θα έρθει η λύση να περάσει και η εβδομάδα η τρίτη και όπως είπαμε θα έρθουν τα μπάνια μετά, μετά θα γίνει και η κλήρωση του πρωταθλήματος και μετά δεν θα έχουμε ομάδα να κατεβάσουμε. Γιατί και το πάνε να μην έχουμε ομάδα να κατεβάσουμε. Και να χρεωθούμε κανένα τέτοιο στραπάτσο και μετά ποιο θα Ε, ο κόσμο ο κόσμος δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει ο κόσμο, δεν βοηθάει. Όπω α πούμε οι ομάδε που τερματίσαν εκεί. Ναι. Στη ίδια βαθμολογική θέση με εμά. Ο κόσμο τη Βέρεια, ο κόσμο τη Ξάνθη, ο κόσμο του, του Πλατανιά, ο κόσμο τη Λεβαδιά. Έτσι οι οποίοι μιλάμε, τα γήπεδά του ζυγκάρανε, κάναν sold out, πουλήσανε χιλιάδε διαρκεία, παίρνουν χιλιάδε τηλεοπτικά, παίρνουν χιλιάδε ε, τη διαφημιστικά, έχουν χορηγού τεράστιου. Λοιπόν, και γενικά το χρήμα ρέει να πούμε εκεί. Και θα βγαίνουν μετά και θα λένε ότι πουλήσαμε 79.000 ευρώ διαρκεία. Δηλαδή 790 διαρκεία για το πέταλο Αυτό. Αυτό δηλαδή προσπάθησαν να μα πείσουν. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα πριν προχωρήσουμε. Ε, λέει: Όποιο μπορεί και δεν έρθει την Πέμπτη, είναι προδότη στου αγώνε και στα οράματα του λαού του Ηρακλή μα. Όλοι στο δρόμο για το... για το. εκεί κόβεται. Από τη βαλμάδα είναι το μήνυμα πάντω. Για το ΞΥΚΕΟ. Το... Αυτό δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, άλλο μήνυμα λέει: Τα χρόνια και οι μέρε των Περούκα, Σπανουδάκη, Πασχαλίδη, Τάκη, Λαντάνη και όλων των άλλων δεν θα ξαναέρθουν. Καλημέρα από Κυλκή. Καλημέρα, φίλε. Ε, στο Facebook εδώ μα στέλνουν φωτογραφίε από τον Παπαθανασάκη να διαβάζει αγγλική εφημερίδα στην ταράτσα του ξενοδοχείου χθε το απόγευμα. Την Πέμπτη λέει το μήνυμα πρέπει να, είναι, πρέπει να είναι ένα και να μην χρειαστεί να το επαναλάβουμε δεύτερη φορά. Αυτό πιστεύουμε και εμεί, φίλοι, ότι την Πέμπτη το μήνυμα θα είναι τόσο ισχυρό, όχι μόνο στον Παπαθανασάκη, αλλά και σε όλου αυτού που κρατάνε τον Παπαθανασάκη στον Ηρακλή ή που του λένε: Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει, μην ανησυχείς θα του κάνουμε εμεί στην άκρη. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο τη πόλη, ότι την Πέμπτη τελειώνει. Εάν δεν τελειώσει την Πέμπτη ο Καναδό, να ξέρετε ότι το πρόβλημα του Ηρακλή ξαναγίνεται πρόβλημα τη πόλη. Θυμηθείτε τα καλοκαίρια του 10, θυμηθείτε τα καλοκαίρια του 11 σας το ξαναλέμε, εάν την πέμπτη το βράδυ με το που τελειώσει το συλλαλητήριο δεν έχει φύγει ο Καναδός, όχι για τον Καναδά, γιατί στον Καναδά δεν μπορεί να πάει, θα συλληφθεί. Λοιπόν, εάν την πέμπτη δεν έχει τελειώσει ο Καναδός, τότε, συγγνώμη, αλλά θα υπάρχει πρόβλημα για όλη την πόλη. Λοιπόν, άλλο μήνυμα λέει: Έρχονται, έρχονται όλε οι γριέ. Όλοι 8 η ώρα την Πέμπτη Αριστοτέλου στην Αλφα 10. Από Χαλκιδική ερχόμαστε γριέ στα όπλα. Άλλο μήνυμα λέει ο κόσμος της Κέρκυρας, της θα είναι στην πορεία της Πέμπτης, όλοι μαζί ενωμένοι. Άλλο μήνυμα λέει καλημέρα από Χαλκιδική, Πέμπτη όλοι εκεί. Λοιπόν όπως βλέπουμε υπάρχει και το καταλαβαίνουμε αυτό και καθημερινά, υπάρχει ξεσηκωμό στον κόσμο, υπάρχει πάρα πολύ καλή προοπτική για την πορεία, αυτό το, το, βλέπουμε και μας αρέσει πάρα πολύ, μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Εμείς ξαναλέμε την Πέμπτη 8 η ώρα τελειώνουμε τον Καναδό. Τον τελειώνουμε. Την Κυριακή που πήγε κάποιος κόσμο στο Electra Palace, κρυβότανε. Κρυβότανε. Όταν λέμε κρυβότανε, κρυβότανε στην κυριολεξία, κρυβότανε. Κοκοκό, -κο, την Κυριακή. Τα box, one, two, three που μα έλεγε και μα έβγαζε τα ρολόγια και κάτι τέτοιε βλακίε, κρυβότανε. Έφερε την αστυνομία. Λοιπόν, την Πέμπτη δεν μπορεί να κρυφτεί. Όταν πα χιλιάδε, δεν μπορεί ο άλλο να κρυφτεί. Την Πέμπτη τελειώνει. Να κρυφτεί μπορεί, αλλά φαίνεται τη γύμνια του. Δηλαδή τώρα πού θα πάμε, δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση, α πούμε. Ομάδα είναι να διοικήσει, ομάδα είναι να, να υπηρετήσει. Δεν μπορεί να, γίνει αυτό, να συνεχίσει αυτό το πράγμα τώρα. Που, μετά... Γίνεται σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά. Γίνεται, πρέπει ο προπονητή να βάλει κάτω τα πράγματα, να δείξει, να, πούμε, να ζητήσει, να φτιάξει, να οργανώσει, να, να δρομολογήσει την καινούργια χρονιά. Και εμεί δεν υπάρχουμε. Διοικητικά είμαστε ανύπαρκτοι. Πώ θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, Μα ρωτάει ένα φίλο, λέει Όντω θα συλληφθεί αν πάει να φύγει για Καναδά. Ε, τώρα ναι, τα ξέρουμε Όχι, θα, τώρα, θα, θα συλληφθεί, το, το ξέρω. Ξέρ... Τι καθεστώ υπάρχει, τι είναι αυτά, δεν τα Καλά, ξέρουμε, μπορεί θα... να μην συλληφθεί, ε, ε, θα... μπορεί ε, να... να γίνει ε, μπορεί ό, να... κάτι άλλο. Εν πάση ε, ε, σε... δεν μπορεί να πάει στον Καναδά. Και το Χριστούγεννα που υποτίθεται ότι πήγε για κάποιε μέρε στον Καναδά είναι ψέμα. Ήταν στο Σούνιο σε μία βίλα τη γυναίκα ενό μάνατζερ. Και γι' αυτό έχουμε και φωτογραφίε. Εντάξει. Δεν μπορεί να πάει στον Καναδά. Αν μπορούσε να πάει στον Καναδά, να είστε σίγουροι ότι αυτό που θα μα λέγανε όλη μέρα θα είναι ότι να ο πρόεδρο άφησε τι δουλειέ του στον Καναδά. Θα μα λέγανε αυτοί οι σεντελίδιδε. Ο σεντελίδισμό θα μα έλεγε ότι να ο πρόεδρο παράτησε τι δουλειέ του στον Καναδά για να είναι δίπλα στον Ιρακλή. Πάντω, εγώ θυμάμαι τι καλά που πήγε ο Ηρακλή όταν ήταν στον Καναδά. Καλά, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Ελπίζουμε δηλαδή σε μια δικαίωση. Και τότε αυτή η που λέγαμε ήταν αυτό το πρόβλημα. Ότι δεν είναι ο πρόεδρο εδώ και δεν μπορεί να δικηθεί η ομάδα. Είναι, εκεί ήθελα να καταλήξω αυτό, από άλλο, άλλο έτσι συνηθισμένο να πούμε συνηθισμένη σοφιστία. Ότι άμα ο πρόεδρο δεν είναι εδώ και δεν μπορεί να δικηθεί η ομάδα. Αυτό δεν του πείραζε. Του πείραζε ότι δεν είναι εδώ για να είναι αυτοί παρατρεχάμενοι από γύρω, οι αυλικοί. Αυτό του πείραζε. Γιατί είδαμε τον πρόεδρο που ήρθε εδώ και τι καλά που διοικήθηκε η ομάδα και τι καλά που κάναμε τα χρέη 3 εκατομμύρια. Ενώ όταν ο πρόεδρο ήταν στον Καναδά, τώρα που με το θύμισε, αυτή η ομάδα δεν είναι ο πρόεδρο. Είναι μια χαρά η ομάδα διοικήθηκε, ανέβηκε, όλα γίνανε ρολόι. Ήρθε εδώ ο πρόεδρο, από τη μια κουτσουκέρα στην άλλη. Αλλά εμεί κάναμε υπομονή για να μην είμαστε κακοί, για να μην φταίμε εμεί που η ομάδα θα τερματίσει το 10 και τέτοια, που θα κρινιάσαμε γιατί έφερε τον κουτσό, γιατί έφερε το στραβό, γιατί έφερε το λίγο μεταγραφέ, όλα αυτά θα κρινιάσαμε. Αλλά λέγαμε όχι, να μην γκρινιάξουμε, δεν πειράζει. Βέβαια αυτέ οι μεταγραφέ, αυτά τα συμβόλαια είναι αυτέ που ανεβάζουν το χρέο. Έτσι αυτέ το ανεβάζουν το χρέο. Που τερματίζει το 10 και κάνει μεταγραφέ, δεν δηλαδή θα τερματίσει πέμπτο. Και έχουμε το γνωστό το παραμύθι ότι πάμε να χτυπήσουμε την 5 θέση και πάμε να πούμε στα play playoff και τέτοια. Λοιπόν, έτσι και τερματίζουμε εδώ δέκατη. Από μεταγραφέ, από τι οποίε να πούμε, βγήκαν όλε εκτό από μία, βγήκαν όλε άστα να πάνε. Αλλά ήταν ο πρόεδρο εδώ όμω και έκανε σχεδιασμό. Ενώ όταν δεν ήταν εδώ και δεν έκανε σχεδιασμό, πήγαν καλύτερα τα πράγματα. Κοίτα στον Καναδά. Τώρα είπε στον Καναδά, με γύρισε στο μυαλό γιατί τα θυμάμαι αυτά ένα-ένα. Γιατί τα συζητάμε και έτσι με τον κόσμο του Ράκλ και μα λένε διάφορα. Έλα, μωρέ, δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι καλό εκείνο. Ποιο, μωρέ, αυτό που είναι στην ομάδα που έπεσε, ο άλλο που δεν είναι στην ομάδα που χρεοκόπησε. Όχι, μια χαρά είναι, θα δείτε, θα δείτε. Και το Δεκέμβριο του διώχνουμε, δεν είναι καλή. Το Δεκέμβριο του διώχνουμε. Αυτού του πεχταράδε που το Σεπτέμβριο είναι πεχταράδε που του φέρνει ο πρόεδρο, το Δεκέμβριο είναι λίγοι. Α, δεν θα ότι από το Σεπτέμβριο Πρόσεξε, ήταν λίγοι. Το, το Σεπτέμβριο του φέρνει, το το φέρνει ο πρόεδρο. Το Σεπτέμβριο του φέρνει ο πρόεδρο και όταν δεν αποδώσουν του έχει φέρει ο προπονητή. Είναι και ναι, αυτό, ναι, αλλάζει ναι, αυτό Ναι, ναι, Όταν, ναι, ναι, ναι. του ναι. έφερε εκείνο και τέτοια ναι, Είναι ναι. δηλαδή, καλά, είναι, αυτό είναι εντάξει, ε. κλασικό ιδίωμα του λαού Εντάξει, είναι αυτό ότι ε, ο, ναι, ο πρόεδρος έφερε αυτή τη μεταγραφή Μετά χάλια ο παίκτη. Ε, ο προπονητής ε, δεν κοιτούσε Τέλο πάντων ναι. Α, παράδειγμα τώρα, το βέλιο τον έφερε ο πρόεδρος Ενώ ο προπονητής έφερε τον καρλί του Ναι, αυτό Αυτό, έτσι, αυτό. είναι απλό ναι. Ακριβώ. Λοιπόν ναι. Τα ψέματα τελείωσαν. Στην πορεία θα έρθουμε και από Κατερίνη. Ο Ηρακλής ανήκει στο λαό του. Ακριβώ, φίλε, αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι το νόημα, να ξέρει. Τελείωσε. Ο Ηρακλή είναι ο λαό του. Δεν είναι κανένα άλλο. Δεν είναι κανένα παράγοντα. Δεν είναι κανένα τίποτα. Έχουν επιδείξει όλοι από το καράβι okay. τα τελευταία 10 χρόνια που ζούμε τα χειρότερα χρόνια τη ιστορία του Ηρακλή ακόμα χειρότερα και από όταν ιδρύθηκε ο Ηρακλή επί ζούμε χειρότερα χρόνια αυτή τη στιγμή. Στη δικιά μα γενιά, και μιλάω για όλε τις ηλικίε από 15 μέχρι 75, έλαχε ο κλήρο να αντιμετωπίσουν αυτά τα τεράστια προβλήματα του Ηρακλή και θα πρέπει. Όταν εμείς φύγουμε από τη ζωή, να φύγουμε περήφανοι γιατί τα αντιμετωπίσαμε όπως έπρεπε και παραδώσαμε έναν Ηρακλή στις επόμενες γενιές σαν αυτόν που πήραμε. Οι ευθύνε σα οι ευθύνε μα, οι ευθύνε όλων μα σαν, σαν λαό του Ηρακλή είναι τεράστιε. Είναι τεράστιε. Κανένα δεν θα ήθελε να ζει αυτά τα χρόνια. Κανένα οπαδός στην Ελλάδα. Εμεί, σε εμά έλαχε να τα ζήσουμε. Θα πρέπει να, τα, να ανταπεξέλθουμε και να παραδώσουμε έναν Ηρακλή σε επόμενε γενιέ μεγαλύτερο από αυτό που πήραμε. Παρά τι καλλικράτειε, παρά τι γάμα εθνικέ και τι β' εθνικέ. Ο Ηρακλής είναι ο κόσμος του. Και η δυναμική του ρακλή δεν μετριέται με τη θέση που τερμάτισε στο πρωτάθλημα. Μετριέται με το πόσο κόσμο θα κατεβάσει την πέμπτη. Αυτό κρατήστε το. Γράψτε το με στον εγκέφαλό σας. Η δυναμική του ρακλή δεν μετριέται με τη θέση που τερμάτισε στο πρωτάθλημα. Η δυναμική μετριέται με το πόσο κόσμο θα κατεβάσει 2 Ιουνίου στο δρόμο και πάλι για κάτι άσχημο και πάλι για μια διαδήλωση και πάλι για κάτι στενάχωρο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα μηνύματα. Ε, καλημέρα παιδιά, ελπίζουμε σε μια δικαίωση. Φίλε, δεν ελπίζουμε απλά. Απαιτούμε τη δικαίωση και τη δικαίωση θα τη φέρουμε εμείς. Μπορείτε να μας εξηγήσετε σε ποιανού το όνομα είναι τα χρέη. Ε, τα χρέη στην εφορία και το ΦΠΑ και τα λοιπά είναι, πηγαίνουν ονομαστικά στον πρόεδρο. Αλλά φυσικά για να έρθει ένας νέος πρόεδρος μεγαλομέτωχος παίρνει και αυτά τα χρέη πάνω του τώρα τα χρέη σε κάτι ηλέκτρα στο Σολομονίδη, στα σούπερ μάρκετ, γιατί πληρώνουμε και τα σούπερ μάρκετ. Σε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει ψωνίσει, πήρε κανένα καναβρακί, πήρε, πήρε κανένα κασκορσέ, καμιά φανέλα, τι έχει πάρει δεν ξέρουμε. Αυτά όλα δυστυχώ βαραίνουν τον Ηρακλή. Το βουνό λέει που μα έταξε ο Καναδό ότι θα μα πάει, οι παππούδε μα το καλύτερα. Πάνω σκορδελιό. 5, 4, 3, 2, 1. Ναι. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Το βουνό που θα μα πάει ο Καναδό που θα μα πήγαινε, που έλεγε δεξιά και αριστερά. Το βουνό έγινε παιδιάδα. Πάστα, πάνω. Τίποτα. Ένα ισιάδι Ένα ισιάδι έγινε το βουνό. Αφού θα μα πάει στο βουνό. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Ο Σεντελήδη από το πρωί ω το βράδυ βρίζει την αυτόνομη και του περήφανου οπαδού του πετάλου. you σπύρο. Δεν ξέρουμε αγγλικά αυτό τι σημαίνει. Πληρώνουμε τι βίζητέ του. Ε, α μα βρίζει, Ρε φίλε, για μα είναι τιμή. Για μας, για μας παιδιά, είναι τιμή να μα βρίζει ο Σεντελίδη. Και ο κάθε Σεντελίδη. Είναι τιμή μα. Για αυτού του ανθρώπου, ειλικρινά, εμεί το μοναδικό που έχουμε να πούμε είναι ότι όχι επειδή μα βρίζει και ο Αντονέλε μα βρίζει, αλλά για τον άνθρωπο δεν θα πούμε ποτέ κάτι κακό, γιατί τουλάχιστον την αγάπη του για τον Ηρακλή την πληρώνει ο άνθρωπο εντάξει, το έχουν αποπέσει από, από, δίπλα του 5-10 αυλική και το έχουν πει τα χειρότερα για μα. Δεν μα ξέρει, δεν μα έχει μιλήσει ποτέ, μα βρίζει. Δεν μα πειράζει καθόλου. Μακάρι να μα βρίζουν όλοι οι παράγοντε του Ρακλή και να βάζουν λεφτά στην ομάδα. Μακάρι. Κανένα πρόβλημα. Αλλά τώρα για κάτι σεντελίδιδε, για κάτι άλλου λαλίστα του στα ραδιόφωνα και τέτοια, ε, Α μα βρίσκουν όσο θέλουν. Εμεί στον Ηρακλή θα παραμείνουμε. Και αυτοί δεν θα τα ξαναπατήσουν δεν θα δουν ούτε την Αγίου Δημητρίου. Καλά, αυτοί μην νομίζει, δεν πατάνε στον Ηρακλή. Αυτοί πατάνε στον Ηρακλή όταν είναι να βάλουν τέτοιο να πούμε, να βάλουν λεφτά στην τσέπη. Να δουλέψουν παράγοντε, να δουλέψουν η υπάλληλοι, να δουλέψουν ο ο μάνατζερ. Ναι. Αυτό είναι. Δεν, είναι. δεν είναι, δεν, είναι για. Να, βάλουνε την κόμενα, να, να βάλουν τότε τότε την, κόμενα τους, να βάλουνε την κόμενα, να, του γιού του να, να δουλεύει μέσα στην μπουτίκ. Να βάλουν του δικού του προπονητέ ακαδημιών, Έτσι. να κάνουν δικό του γραφείο, ενώ ο Ηρακλή δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα, αλλά να κάνουν δικό του τεράστιο γραφείο και να βάλουν την ταμπέλα διευθυντή, να μαλώνουν με το Σάβα Κοφίδη. Γιατί υπέγραψε ο Σάβα ο Κοφίδης σαν υπεύθυνο ακαδημιών στην αδειοδότηση, στο χαρτί τη αδειοδότηση και δεν υπέγραψα εγώ. Δηλαδή, μιλάμε για ψωνίστικα πράγματα. Για γελιότητες μιλάμε. Λοιπόν, αυτή είναι αυτοί είναι οι παράγοντες του Ηρακλή ή, και καλά ε, άμεμπτοι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αυτοί είναι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Για μας ο Ηρακλής είναι τρόπος ζωής. Για αυτούς ο Ηρακλής είναι τρόπος να ζεις. Εκείνη η διαφορά μας. Εκείνη η διαφορά μας. Και, και το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι εν, αντί εμείς να κράζουμε αυτούς, κράζουν αυτοί τον κόσμο του Ηρακλή. Κράζουν του οπαδού, κράζουν του καρεκλάκιδε, κράζουν του καναπεδάκιδε, κράζουν του ραδιοφωνάκιδε, ε, κράζουν, βέβαια, κράζουν, και... κράζουν. Όλοι οι άλλοι. Ενώ αυτοί είναι τέλειοι. Τώρα, αν του πει τι κάνει για τον Ρακλή, εγώ δεν έκανα να, εγώ που είμαι ιστορία και το πες πε τρία γεγονότα, ένα θα σε πει. Ένα. Έτσι. Ελέω χατζιπαναγί και αυτό. Αυτό θα σε πει να πω. Το κεφάλι και η ψηλά Αλάνια Ιρακλάρα είμαστε. Ο Ηρακλή εναντίον όλων. Όλη την Πέμπτη στο Συλλαλητήριο. Κόπα 10 Νεάπολη. Έρχονται τα μηνύματα. Ξαναλέμε όποιο θέλει FM και ενώ στο 54526 όποιο είναι σε υπολογιστή α στέλνει στο Facebook τη Αυτόνομη. Τα διαβάζουμε. Λοιπόν, ε, ξαναλέμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη στι 8 η ώρα. Το βράδυ. Το βράδυ. Την πέμπτη. <laughs> την από το πρωί να <laughs> <laughs> Την πέμπτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Μπροστά στα γραφεία της αυτόνομης σειράς 10 στην Αριστοτέλους. Τελειώνουμε τον Καναδό. Δίνουμε λύση στο θέμα της ΠΑΕ. Όταν λέμε δίνουμε λύση δεν ξέρουμε ποιος θα πάρει. Την ΠΑΕ δεν ξέρουμε ποιος θα έρθει. Ξέρουμε όμως ότι την πέμπτη τελειώνει αυτός που δεν πρέπει να είναι ούτε άλλη μία μέρα εκεί. Δεν πρέπει ενδεχόμενη πούληση, πώληση του βέλιου να τη διαχειριστεί αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει όλα τα έσοδα που είναι να έρθουν να τα διαχειριστεί αυτός ο άνθρωπος, αν, είναι, αν δεν είναι δεσμευμένα, που έχουμε μάθει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα του 16 ότι όλα τα έσοδα είναι δεσμευμένα δεν πρέπει άλλο αυτός ο άνθρωπος να κάτσει στο τιμόνι είναι κακό, είναι καταστροφικό για το σύλλογο, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να βγάλουμε τη χρονιά, ως αν την νίκη βόλου 100 χρόνια Ερακλή θα έρθει πούλμαν από Καστοριά. Τι 100 χρόνια, φίλε, τα 100 χρόνια τα ξεπεράσαμε. Πάμε για τα 200 και, και θα μετράει πολύ το κοντέρ. Και α θέλουν, το αντίθετο πολλοί κόσμοι. Εμεί θα είμαστε εδώ για να μετράει το κοντέρ. Καλώ να ορίσετε από Καστοριά. Εννοείται ότι όλο ο κόσμο από την επαρχία, σε εισαγωγικά επαρχία, πρέπει να είναι την Πέμπτη. Το, υπάρχει τεράστια κινητικότητα για το συλλαλητήριο. Σα λέμε ότι ο κόσμο θα είναι χιλιάδε. Και ξαναλέμε ένα πράγμα ότι η δυναμική του Ηρακλή δεν έχει να κάνει με τη θέση στην οποία τερμάτισε η ομάδα. Η δυναμική του Ηρακλή έχει να κάνει με το τσουνάμι που θα κατέβει στην πόλη την Πέμπτη. Μα αυτό το τσουνάμι θέλουν να σταματήσουν και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός που γίνεται εδώ και χρόνια. Έτσι επειδή ο Ηρακλής είναι μια από τις λαοφιλείς ομάδες της Ελλάδος, θέλουν να τον απαξιώσουν για να, για να φιλορροήσει ο κόσμος του. Έτσι αυτό είναι το σχέδιο, το βλέπουμε, το βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Τα είπαμε και πριν. Τη δεκαετία του 80 ο Ηρακλής ήταν μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Το Καβλατζόγλο γέμιζε 50.000 κόσμο, γιατί τότε δεν είχε και τα καρεκλάκια και αυτά τα κίτρα και τα κόκκινα λοιπόν, που έχουν βάλει στο Καβλατζόγλιο. Εσκεμμένο ακόμα και αυτό είναι εσκεμμένο, δήθεν και βρίσκουν δικαιολογίε. Στο δικό μας το γήπεδο βάλαν κί και κόκκινα καρεκλάκια. Έλα τώρα και πες μου γιατί. Γιατί, επειδή είναι κρατικό η Ελλάδα, έχει μπλε και άσπρο. Το κίτρο και το κόκκινο, πώ βρέθηκε στο καβρατζόγλο, τι το κάναμε, δεν ξέρω. Γκοφρετή, τι έγινε έτσι, ένα πανηγυριτζίδικο γήπεδο. Λοιπόν, στο Καθατζόγλιο μου λέγαμε τι θα γίνει, θα βάλετε κάγκελα. Πέντε χρόνια δεν μπορούσαν να μπουν κάγκελα. Γιατί δεν μπορούν να μπουν κάγκελα, αυτό είναι κρατικό και η γενική γραμματεία και τέτοια. Βλέπω το Άκα χθε το έβλεπα. Λοιπόν, έχει να πούμε 15 διαζώματα κομμένα με πλέξι γκλάσα, άλλο από εδώ, άλλο από εκεί. Αυτό δεν ήταν κρατικό, αυτό δεν το θυμάμαστε παλιά που έμπαινε από τη μια θύρα και έκανε όλο το κύριο του σταδίου. Πώ τα βάλανε εκεί, άλλο στο καφτατζόγλιο, Όχι, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν μπορεί να μπει, εκείνο δεν μπορεί να μπει, εκείνο δεν μπορεί να βγει, εκείνο είναι έτσι, όλα είναι στο καφτατζόγλιο. Έτσι. Αυτό το πράγμα, όλα αυτά έχουν ένα σκοπό. Πώ θα Μικρύνουν τον κόσμο του Ηρακλή, πώ θα τον αδρανοποιήσουν, πώ θα το στείλουν σπίτι του. Γιατί γιατί τώρα στην κάθαρση του ποδοσφαίρου που έρχεται, όπω και στην προηγούμενη κάθαρση που είχε έρθει, όπω και στην προπροηγούμενη κάθαρση που είχε γίνει, υπάρχουν να, να λέμε και τα ονόματα του Υπουργού, τι του λέμε τώρα αυτού, του έχει ξεχάσει και μα του κάνουν διαφήμιση. Όλοι κάνανε κάθαρση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τώρα γίνεται άλλη μια κάθαρση, πάλι καινούργια κάθαρση γίνεται, διαβάζαμε σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, σε αυτή την κάθαρση ομάδε με κόσμο δεν έχουν θέση. Έχουν ομάδε με χίλιου με δυο χιλιάδε που δεν θα είναι και τη ομάδα. Όχι. Θα είναι Ολυμπιακοί. Ολυμπιακοί. Βλέπουμε όλε αυτέ τι πόλει που έχουν μία ομάδα. Την Παναχαϊκή, στην Πάτρα, τεράστια πόλη, μία ομάδα. Όλοι Ολυμπιακοί είναι. Τη Λάρισα, τεράστια πόλη, μία ομάδα. Έχει πάρει και κύπελα και πρωταθλήματα αυτή. Όλοι Ολυμπιακοί είναι στη Λάρισα. Βλέπουμε τα Γιάννενα, τεράστια πόλη, μία ομάδα. Αυτή είναι στην Αλφα Αλλά Ολυμπιακοί την Ξάνθη άλλη μια απόλυμη μια ομάδα, όλοι Ολυμπιακοί. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο ότι μια απόλυτη μια ομάδα είναι να είμαστε όλοι Ολυμπιακοί, για να είμαστε όλοι πελάτε του Ολυμπιακού, οι ομάδε να είναι του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρω, αύριο μπορεί να είναι άλλη ομάδα. Να μην είναι Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακό κουράστηκε. Μπορεί να έρθει ένα άλλο ξεκούραστο. Θα κάνει κάδαρση. Θα είναι μια ομάδα και τελείωσε. Και οι άλλε να παίζουν σε άδεια γήπεδα για να έχουμε τηλεοπτικά. Γιατί δεν του νοιάζει να πηγαίνει ο κόσμο στο γήπεδο, πια το, το, το ποδόσφαιρο δεν συντηρείται από το εισιτήριο του οπαδού. Άλλο τώρα τις τα γνωστά τα παράμυθια που μα λένε στο, στον Ηρακλή. Έτσι συντηρείται από τα τηλεοπτικά. Έκει πληρώνει άλλο εισιτήριο. Στο συνδρομητικό κανάλι. Και αυτό μετά δίνει στι ομάδε. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούργιο ποδόσφαιρο. Σε αυτό το ποδόσφαιρο τώρα δεν χωράνε ομάδε με κόσμο. Α πούμε για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο που. Στον Νόφι τον έχουν κάνει ασανσέρ όταν όφι παράδυμα, ο Νόφι ήταν παράρτημα ανεβοκατεύαινε καθόλου όχι ο ήταν πέμπτος Κύπελα, Ευρώπη και τέτοια τώρα ο ήταν είδα προχθές ανέβηκε από τη Γάμα, Απ τη γάμα. Ναι. εκεί τον στείλανε τον όφι. ήταν ο Όφι ήταν καθόλου μια ομάδα με κόσμο, δηλαδή βλέπαμε στον Όφι, υπήρχαν και 5.000 πηγαίναν στο γήπεδο για τα μέτρα του Ρακλείου έτσι αυτά είναι, εκεί ήταν αυτή η ομάδα έτσι δεν ήταν όπω εδώ Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ηρακλή, ξέρω εγώ Τα πούλμαν έρχονται από Καστοριά, από Κυλκή και τέτοια. Για τα δεδομένα εκεί ήταν αυτά. Τώρα στα Χανιά που είναι μια πόλη, μια ομάδα πλατανιά, είναι όλοι Ολυμπιακοί. Το ξέρουμε αυτό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι μια πόλη, μια ομάδα. Λοιπόν, έτσι μια ομάδα λοιπόν με, με σχετικό κόσμο, τι διάολο θέλουν πάνω κάτω. Το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και σε εμά. Στέλνει ένα τύπο εδώ μήνυμα: Πρωτάθλημα, πρωταθλητή και στο μπάσκετ είμαστε καλύτεροι από όλου. Ολυμπιακό, Ολυμπιακό. Φίλε, μη σου πούμε πού να το βάλετε και το πρωτάθλημα και το μπάσκετ και το πρωτάθλημα και τη μπάλα και το κύπελο και όλα αυτά. Μη σου πούμε πού να τα βάλετε. Βάλτε τα εκεί σε μια τροπεοθήκη, γιατί έχετε μεγάλη τροπεοθήκη από πίσω. Βάλτε τα εκεί στην τροπεοθήκη σα ο καθένα και παρατήστε μα εμά την ησυχία μα. Εντάξει, η βρωμιά σα και η δυσοδία σα δεν περιγράφεται. Και αν χαίρεστε τέτοια πρωταθλήματα και τέτοια κύπελα που παίρνετε στην μπάλα και δεν ξέρω εγώ που αλλού παίρνετε και αδιαφορούμε κιόλα. Στην τροπεοθήκη σα. Στην λέ... τροπεοθήκη που έχει ο καθένα σα από πίσω. Αυτά που λέγαμε πριν. Ότι τώρα αφήνουν κάποιου άλλου να γίνονται τιμητέ τη κάδαρση. Γελάει και το παρδάλο κατσίκι. Αλλά γιατί γίνονται τιμητέ τη κάδαρση. Ε, ε Ολυμπιακού. Αυτά. Αυτά είναι. Εδώ φίλος ο ο ένα δευτερόλεπτο θα διαβάσουμε τα μηνύματα ναι. και κάνουμε διάλειμμα. Ο Νίκο από την Κέρκυρα φοβάται, λέει, μήπω έχει αφήσει παέκα ένα τιμολόγιο να χρωστάμε στην Turkish Airlines. Πολύ πιθανό, Νίκο. Είναι σίγουρο Μπο, αυτό. Μπορεί δηλαδή, άμα με το καλό, όταν με το καλό φύγει αυτό ο άνθρωπο, την Πέμπτη δηλαδή, το αργότερο, και έρθει μάλλον κάποιο να δούμε. Μακάρι να είναι κάποιο σοβαρό άνθρωπο. Ε, τότε μπορεί να δει ότι χρωστάμε στην Turkish Airlines, στον έναν, στον άλλον, στον παράλληλο, Ξέρετε δηλαδή όταν γίνει η αλλαγή, τότε βλέπει τι ακριβώ χρωστά. Πολύ πιθανό να χρωστά και σε μαγαζιά με σερβιέντε και σε μαγαζιά. Θυμάστε με το σπανουδάκι που πήγε να αγόραζε τριγκάκια. Τώρα για αυτόν, για την κόμενά του και οτιδήποτε. Τέλο πάντων. Άλλο μήνυμα. Ε, Άλλο μήνυμα λέει την Πέμπτη βγαίνουμε στου δρόμου, όχι για την μπάλα, αλλά για την αξιοπρέπεια του Ηρακλή. Ηρακλή Στέρμη ακριβώ αυτό είναι φίλε. Ακριβώ αυτό είναι. Είμαστε εμεί ο κόσμο, είμαστε η ασπίδα τη αξιοπρέπεια του Ηρακλή. Για μα, πρωτάθλημα είναι η αξιοπρέπεια. Ούτε κίπελα ούτε τίποτα. Αυτό. Όλη την Πέμπτη εκεί, λέει ένα άλλο φίλο, όλη εκεί τσακάλια λέει. Τα εύκολα δεν τα μάθαμε ποτέ. Χίλια χρόνια Ηρακλή. Ακριβώ, φίλε. Και Πολύχνη, από την Πολύχνη, ο φίλο. Εύκολα δεν είδαμε ποτέ ή τέλεια αλλιώ. Λοιπόν, συμφωνείτε με τον αγοράσει ο Μίλλερ τον Ηρακλή. Δεν ξέρουμε, φίλε, ποιο είναι ο Μίλλερ. Δεν ασχολούμαστε με τα ψέματα που λένε ότι αγοράζουν οι Γερμανοί, Αυστρο-Ουγγαροί, και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Εμεί ξέρουμε ότι ο Καναδό δεν πουλάει και ότι την Πέμπτη θα τον αναγκάσουμε να πουλήσει. Ε, Άλλο φίλο λέει: Αφήνουμε εξεταστικέ, live με ροκάματα, δουλειέ γυναίκε, άντρε και κατεβαίνουμε την Πέμπτη. Ήρα 10 Σπάρτη, ήρα 10 Πολυτεχνείο. Όχι, ρα κλάρα Τι live, ρε φίλε έχουμε να πάμε σε live. Με, 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 με τι ψυχολογία να πάμε, ε, Υπάρχει περίπτωση ο πρόεδρο να εξυπηρετεί συμφέροντα κάποιε άλλε δύναμη εγχώρια πάντα. Τι να σου πούμε, ποτέ σήμε, δεν ξέρει. Θα το δούμε αυτό. Μπορεί να μην εξυπηρετεί τώρα, αλλά να θέλει και να μην τον αφήνουν κάποιοι κακοί. Μπορεί. Να μην έχει διαλέξει ακόμα πια συμφέροντα θέλει εξυπηρετή. Μπορεί να περιμένει να τον παρακαλέσουμε. Δεν ξέρω Καλησπέρα στον αυτόνομο λαό. Καλη... Καλημέρα, ρε φίλε. Είπαμε, κάτσε. <laughs> Περίμαι, μην Καλημέρα στον αυτόνομο λαό του Ηρακλή. Ο παπά ο Θανασάκη, πώ γίνεται να πήρε άδεια πέρσι χωρί χορηγίε, χωρί τηλεοπτικά και με χρέη από την προηγούμενη διοίκηση. Ενώ φέτο με μηδέν μεταγραφέ πέρα από κάτι κουτσού Λαζάρ και κάτι παλέμαχο μακρύ και με χορηγίε και Τούρκε Airlines και ξέρω εγώ και τηλεοπτικά Super League, πώ γίνεται να χρωστά και στη μάνα σου. Ηρακλή ω το τέλο τη γη, Ηρακλή Σάμο Κλαμπ, είμαστε παντού. Αυτό, φίλε, προσπαθούσαμε να ανακαλύψουμε στο Κατσάνιο. Ε, δεν είναι μόνο οι χορηγίε, είναι και τα 500 500.000 που δανείστηκε από ηρακλειδεί παράγοντε κτλ. Οι οποίοι είναι δίπλα στην ομάδα, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στι πράξει. Λοιπόν, εδώ, προσπα... εδώ προφανώ έχει γίνει όχι απλά κακοδιαχείριση. Εδώ έχει γίνει τη ρεμούλα. Λοιπόν, ένα τελευταίο μήνυμα. Κλάψερε συνεταιράκια. Κλάμα, φίλε. Πάω, είναι ο φίλο. Όχι, το... όχι, όχι, όχι. Ο το ναι. Όχι, εγώ το. Ναι, α, ναι. Καλά, φίλε, εντάξει. Να πούμε τώρα. Είναι αυτό που παίζει το... τα το... πρωταθλήματα του μπάσκετ, το ίδιο. Ωραία, σου, σου, είπαμε, φίλε, για τα πρωταθλήματα, σου είπαμε ναι, πού μπορεί να τα βάλει. Το... Ναι. Εκεί στο... στην τροπεοθήκη σου, την προσωπική που έχει. Ναι. Μπορεί ναι. να τα βάλει εκεί πολύ άνετα, σίγουρα θα χωράνε. Για μα πρωταθλήματα είναι οι πορείε που κάναμε. Για μα πρωταθλήματα και διπυρωτικά είναι ότι σώσαμε την ομάδα ενάντια σε, όλη... σε όλο το μηχανισμό τη Ελλάδα το 2010 ενάντια σε όλο το μηχανισμό της Ελλάδας αγωνιστήκαμε το 2011 και συνεχίζουμε από τότε. Εσύ κάτσε εκεί με το Μαρινάκι να σε... το Μαρινάκι να σε αυτόνει, να σε παίρνει τα πρωταθλήματα όπως τα παίρνει, να με... τέλος πάντων. Ξαλίζαμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε από το διαφημιστικό, ξαναλέμε, είμαστε Πέμπτη. εδώ... Πέμπ... Ναι, είμαστε εδώ άλλη μια ώρα, μέχρι τις 12. Πέμπτη, 8 η ώρα το βράδυ. Το βράδυ, ε. Βράδυ, βράδυ. Το βράδυ. Στην Αριστοτέλου, μπροστά στα γραφεία τη Αυτόνομη Σειρά 10. Πλημμυρίζουμε του δρόμου. Δείχνουμε ακριβώ ποιο είναι ο λαό του Ρακλή Και δείχνουμε πάνω απ' όλα τη δυναμική του Ρακλή. Τη δείχνουμε στον Παπαθανασάκη για να φύγει. Και τη δείχνουμε και σε αυτόν που θα έρθει όταν φύγει ο Παπαθανασάκη. Όποιο είναι αυτό. Έτσι ώστε να ξέρει τι δεν πρέπει να κάνει με ποιου δεν πρέπει να τα βάλει, σε ποιου δεν πρέπει να πει ψέματα και ποιο δεν πρέπει να πουλήσει. Για να μην στέλνουν εδώ κάποιοι παοξίδε μηνύματα, δεν δίνουμε εισιτήρια για τον Πάοκ εμεί. Δηλαδή, έλεο. Εξαντλήθηκαν. Μάλλον εξαντλήθηκαν, ναι, από την κούραση. Λοιπόν, κάποια άλλα μηνύματα να διαβάσουμε. Καλημέρα στην παρέα. Θέλω να πω κάποια πράγματα για τον Ηρακλή μα. Είστε διατεθειμένοι σε αυτόν που θα έρθει να του πείτε πέντε πράγματα από την αρχή και να του ξεκαθαρίσουμε τα, πρόγραμ... τα πράγματα μια και καλή. Φίλε να ξέρεις ότι μέχρι στιγμής από τον Ρέμο και μετά σε όλους όσους ήρθανε εξηγηθήκαμε την πρώτη μέρα και στο Ρέμο και στον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο και στον ε, Καναδό. Του είπαμε εμείς ποιε είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Του είπαμε τι βοήθεια μπορούμε να του δώσουμε, του είπαμε τι μπορεί να περιμένει από εμά, αλλά και του είπαμε τι ακριβώς δεν μπορούμε να ανεχτούμε στον Ηρακλή. Το, το κάνουμε σε όλου. Απλώ είχαμε μία έλλειψη την προηγούμενη φορά. Τώρα μάθαμε, μάθαμε και την επόμενη φορά δεν θα έχουμε. Θα μα υπογράψει και μία ρήτρα αυτό που θα έρθει ο καινούργιο το πώ θα φύγει. Δηλαδή, μην έρθει η ώρα να φύγει ναι, και μα ζητάει και αυτό μα πηγαίνει ένα μήνα. Θα πουλήσω, δεν θα μα λέει πόσο πουλάει, δεν θα μα λέει τι χρωστάει. Τώρα δηλαδή, εκείνο που ήμασταν που είδαμε ότι ήταν, τώρα δεν ήταν έτσι ολοκληρωμένοι, όχι ότι κάναμε λάθο, δεν ήταν ολοκληρωμένα αυτά όλα που είπαμε. Γι' αυτό και μέχρι στιγμή ο Παπαθανασάκη ο ίδιο δεν έχει βγει να χρεώσει κάτι σε εμά. Γιατί όλα ήταν από την πρώτη στιγμή. Απλώ δεν είχαμε σκεφτεί το τέλο πώ θα είναι. Τώρα λοιπόν που μάθαμε και, αυτό το, και, αυτή την παράμετρο, είδαμε ότι είχαμε έλλειψη, θα το διορθώσουμε στον επόμενο που θα έρθει, θα το πούμε. Και πε μα πώ θα φύγει. Δηλαδή, όταν θα αφήσει τον Ηρακλή με 3 εκατομμύρια, με 5 εκατομμύρια, με 7 εκατομμύρια, με 1 εκατομμύριο χρέη, δεν θα ζητά και τόσα, δεν θα μα πα τρει μήνε διαπραγματεύσει, δεν θα μα κάνει αυτό, δεν θα μα κάνει εκείνο. Αυτό. Εμεί θα πρέπει σαν οικογένεια, σαν οργανισμό που λέγεται Ηρακλή, να φτιάξουμε τους μηχανισμούς να φτιάξουμε τις δομές αυτές που πρώτον θα ελέγχουν και θα προλαμβάνουν ε, τηλέφωνα σε, σε, δύο λεπτά λοιπόν ε, που θα ελέγχουν και θα προλαμβάνουν καταστάσεις σαν αυτές που ζούμε τα τελευταία δέκα χρόνια και επίσης θα πρέπει να φτιάξουμε ξανά το λέμε εκείνες τις δομές οι οποίες θα μπορούν να εγγυώνται ότι ακόμα και στο χειρότερο σενάριο ο Ηρακλής δεν θα βρίσκεται ακέφαλος να συνεχίσουμε λίγο το μήνυμα του φίλου γιατί είναι και μεγάλο. Λέει, να αρχίσουν οι δημοσιογράφοι του Ηρακλή μα να έχουν ενεργό δράση στα πρωτοσέλιδα. Εδώ έχουμε πρόβλημα και με βγάζουν οι δύο φυλάδε ένα παραθυράκι μόνο. Ο έλεγχο του ποδοσφαιρικού τμήματο εξ ολοκλήρου στον Νίκο Παπαδόπουλο με συνεργάτη όλου όσου πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν είναι σε ένα χέρι μετρημένοι, αλλά μπορούν πιστεύω. Να φύγουμε από το καφτατζόγλιο, στήριξη στον καινούριο πρόεδρο ή μεγαλομέτοχο που θα έχουμε με διαρκεία και εισιτήρια σε μια έδρα ποδοσφαιρική όπω είναι η Ευκαρπία. Και τελευταίο, όχι άλλο, όχι άλλο στη διάσπαση του κόσμου, παιδιά. Όλοι να βάλουμε νερό στο κρασί μα και να κάνουμε συσπήρωση. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Φίλε, ευχαριστούμε εμεί για το μήνυμα. Ε, Προφανώ έχει κάποιε προβληματικέ όλο αυτό το πράγμα που μα στέλνει. Δηλαδή, ο έλεγχο του ποδοσφαιρικού τμήματο εξ ολοκλήρωση του Νίκο Παπαδόπουλου, όπω καταλαβαίνει, είναι κάτι δύσκολο γιατί είναι ένα προπονητή. Ο προπονητή πρέπει να είναι προπονητή. Δεν μπορεί να είναι. Ε, προπονητή, να είναι γενικό αρχηγό, να είναι υπεύθυνο ποδοσφαιρικού τμήματο κτλ. Εκτό αν θέλουμε να τον κάνουμε διοικητικό παράγοντα ε, διαφωνούμε κάθετα με την ευκαρπία. Δεν υπάρχει ευκαρπία για μας. Ε, η ευκαρπία είναι ο κρυφός πόθος ενός ραδιοφωνατζή με έδρα τα Κωνσταντινουπολίτικα. Εκεί θέλει να μας πάει. Και ο λόγος είναι γιατί η ομάδα αυτού που τον πληρώνει θέλει να έρθει στο καφτατζόγλιο γιατί θέλει να φτιάξει το δικό της γήπεδο. Και για το τελευταίο, για τη διάσπαση του κόσμου, φυσικά μακάρι να μην δημιουργούνται οι λόγοι και να μην... Ε... Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τη διάσπαση και για τίποτε άλλο. Αυτοί που βάζουν πάνω από τον Ηρακλή το εγώ του. Δεν προχωράμε σε αυτό. Ναι, είναι η συσπήρωση, είναι η ώρα τη συσπήρωση, είναι η ώρα το να δείξουμε τη δύναμή μα. Απλά και λάθη του παρελθόντος δεν θα πρέπει να επαναληφθούν. Λοιπόν, άλλο μήνυμα λέει: Ο Ηρακλή είναι ο λαό του Φαξ Πύρο Ηρακλή Μελίκη. Ε, καλημέρα, πέστε ρε παιδιά, σε πιο ύψο Αριστοτέλους Αριστοτέλου είναι ο σύνδεσμο. Θα αργήσουμε λίγο και μην ψαχνόμαστε. Ευχαριστώ. Χίλια χρόνια Ιρακλής Δευτεριά στον Ηρακλή. Έλα, Εγνατία με Αριστοτέλου και θα μα βρει. Ε, και η Σαμοθράκη την Πέμπτη. Αγώνα για αξιοπρέπεια, κόντρα σε όλου και χρόνια γράφει ιστορία. Εναι, ρε Πετράν, εννοείται. Σε περιμένουμε. Λοιπόν, ε, να πάρουμε. Έχουμε τη γραμμή, φιλ... Έχουμε τη γραμμή. Ναι, 287 και 3 οχτάρια, 2310, 287, 3 οχτάρια και ξεκινάμε τις γραμμές και παράλληλα μιλάμε. Καλημέρα. 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 Ακούγομαι. Ναι. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Λοιπόν, σήμερα παιδιά βάλατε σωστά το συζήτημα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που έρχονται. Αυτοί που έρχονται μπορεί να είναι επενδυτέ, μπορεί να είναι διαχειριστές, μπορεί να είναι ό,τι θέλουν. Το πρόβλημα είμαστε εμείς με συσταγωγικά. Πρέπει να αποφασίσουμε τι Ηρακλή θέλουμε. Θέλουμε αυτόν τον Ηρακλή Να έρχεται οποιοδήποτε και να ψηρίζει το ταμείο και να μας, να μας κάνει να τρέχουμε κάθε χρόνο στους δρόμους. Θέλουμε έναν Ηρακλή που να παίρνει κύπολα και πρωτοθλήματα και να τρέχουμε στα γήπεδα και να γουστάρουμε. Τι Ηρακλή θέλουμε, θα αποφασίσουμε. Προφανώς αποφασίσουμε, η απάντηση λοιπόν. είναι γνωστή το τι Ηρακλή ναι, θέλουμε. θέλουμε. Απλά ένα ένα το θέμα είναι βαρό, πόσο τον... Τον... Ιρακλή, μια το πώ θα τον κατακτήσουμε. Να <χε> Να αποφασίσουμε όμως, θέλουμε έναν Ηρακλή που να είναι 50-60 άτομα γύρω από έναν πρόεδρο για λαντσί και να του δανείζουν λεφτά με σκοπό να πάρουν από παίχτες και πωλήσει, περήφανες πωλήσει κλπ. όπως γίνεται εδώ και χρόνια. Mm -hmm. Θέλουμε έναν Ηρακλή που θα, μπαίνουν, θα βάλουν τους φίλους στα επίσημα τζαμπαντάν και θα λένε ότι μπαίνουν οι οργανωμένοι. Λες και άμα μπει ένας 13χρονος στον γήπεδο τζάμπα θα τους, ε, θα τους φάει το, το μεροκάμα. αφού ούτω ή άλλως το ταμείο θα γίνει διάχμα. Θέλουμε έναν Ηρακλή με σοβαρούς δημοσιογράφους που να ψάχνουν την είδηση για το καλό του Ηρακλή. Μπορεί κάτι να μην το πούν, αλλά μπορεί κάτι να πρέπει να το πούν. Και όχι να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ με τις γλώσσες έξω από την Παεράκλη και να γλύφουν, να πασαλίβουν τους παράγοντες, τους ντε παράγοντες του Ηρακλή. Γιατί πλέον το πράγμα έχω γίνει 50 χρόνων και έχω κουραστεί. Από τότε από το να ήμουν στο Πέτρο, η αρρώστια συνεχίζεται. Δεν γίνεται. Πηγαίναμε σε τελικούς 18.000 και χάναμε από κάτι ομάδες που εντάξει, κατεβάζαν στο τελικό 2 και 3.000. Αποφασίσουμε τι είναι ο Ρακλής. Ο Ρακλής έχει κόσμο, ο Ρακλής είναι μεγάλη ομάδα και όχι ιστορική. Ο Ρακλής ανήκει στις πρώτες 6 ομάδες της Ελλάδος και όχι στη Σούπερλίνγκα. Και θα πρέπει κάτω από το έξι όταν, όταν, θα καταλήγει ο Ρακλής στη βαθμολογία να είναι αποτυχία. Θα πρέπει κάτω από μη τελικό ο Ρακλής όταν θα καταλήγει θα είναι αποτυχία. Θα τα αποφασίσουμε αυτά γιατί θα τα αποφασίσουμε να βγούμε στον δρόμο. Να έρθει κάποιος καινούριος ή να μας φέρουν μια έμεση λύση. Θυμάστε τότε το σενάριο με το ρέμο που τρέγανε στους μακρύγιους και στις μεθόνες πουλάει δεν πουλάει ο Σπανουδάκης να έρθει ο Αντώνης να μην έρθει. Τα θυμάστε αυτά με τον Πάπη του Τουξανθόπουλο. Ε, τα θυμόμαστε. Εμείς μικροί μας αυτά δεν τα προλάβαμε <laughs> αλλά τα μάθαμε από εσάς. <laughs> ναι, ναι, θα <Τα> θυμάστε. <laughs> λοιπόν. Να μην το κάνουμε πάλι έτσι, γιατί άμα είναι να το κάνουμε πάλι έτσι. Γιατί εγώ πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος θα παρουσιαστεί κάποιος κομίτης από την οικογένειά μας εντός εισαγωγικών, ώστε να δώσει συγχωροχάρτης στον κύριο αυτόν ή θα κάνουμε κάποια πάλι ιστορία... Ε, τι συγχωροχάρτη. Μετωθούς, εδώ, εδώ, είδαμε, «Εδώ είδαμε τις προηγούμενες δύο μέρες να μπαινοβγαίνει στο Ελέκτρα Παλάς... «Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Εδώ είδαμε τις προηγούμενες δύο μέρες να μπαινοβγαίνει στο Μακεδονία Παλάς ο Μπέζας.» Ο Μπέζα, στο ηλέκτρα Ο πέζας, αυτό παέρα, αυτός και... εδώ που, που, του καταλόγιζε Άμπραβο. τα πάντα ο Παπαθανασάκη και τι προηγούμενε μέρε να μπαινοβγαίνει ο Σαρκεχαγιά. Μπα, ε, ε, Σοβαρολογούμε ε, τώρα. Και ε, τώρα θα δείτε και κανέναν άλλο που κάνει χαλβάδες εκεί να γυρνάει. Όλοι θα έρθουν τώρα. Από εδώ σου ένα χέρι βοηθεία στον άνθρωπο αυτόν που μα πρόκοψε. Δεν μου λέτε μέσα υπάρχουν καρέκλε στα γραφεία τη ΠΑΗ τι ε, ε, ψάχνουμε κι αυτέ. Τι πρωτοτραπέ και τα πήρε, τι Μπορεί να τι πήρε στο Εντάξει, γιατί δεν ήταν λοιπόν, πλήρη ε, στο δωμάτιο. Ε, Κοίτα, εμεί πάντω από τον Πιτπαζάρ περνάμε καθημερινά. μα δούμε τίποτα πράγματα του Ηρακλή, να ξέρουμε πού είναι. Και ένα άλλο. Σα το ξαναλέω. Πρέπει επιτέλους να, να, ο κόσμο να ενημερώνεται όσο για τι ενότητε και για τι εισπυρώσει. Ενωμένοι να είμαστε, αλλά ενωμένοι για μεγάλο Ηρακλή. Για έναν Ηρακλή που θα είναι αντάξω των οπαδών του. Όχι για έναν Ηρακλή που δεν μπορεί να κερδίσει τη λεβαριά που θα το φταίνει τα χορτάρια και θα το φταίνει οι προσφυγέ που κάνουν οι ποδοσφαιριστέ. Το καλό παιδί στον Ηρακλή, ο καλό ποδοσφαιριστή είναι αυτό που δεν ζητάει τα λεφτά του. <laughs> αυτό δεν είναι επαγγελματικό ποδοσφαιριστή, αυτό είναι κάτι άλλο. Ο καλό ο πρώτο στον Ηρακλή είναι αυτό που αγνοεί του οπαδού και φωνάζει του οπαδού των άλλων ομάδων για να κάνουν πάρτι στο γήπεδο, α πούμε, γιατί ενδέχεται να πάρει λεφτά από αυτού γιατί ο παδί του Ηρακλή δεν δίνει. Αυτά βέβαια ε. Ε, εννοείται. Αλλά το άλλο που θέλω να πω είναι ότι να το σημειώσουν οι φίλοι μας, οι συνοπαδοί μας. Ο Ηρακλής στην Β' εθνική δεν ανέβηκε και είχε δύο εκατομμύρια χρέος. Εγώ ρε παιδιά, να ήμουν πρόεδρος. Με 2 εκατομμύρια χρέος. Ας έκανα το χρέος. Θα ανέβασε τον Ηρακλή με τα τσαρούχια. Θα ανέβαζα τον Ηρακλή με τα τσαρούχια. Το χρέος έγινε. Γιατί δεν είχαν σκοπό να ανεβάσουν τον Ηρακλή. Είχαν σκοπό Α, να, μπράδο, να κάνουν χρέος. Να καταλυθώ, Άμα είχαν δηλαδή. σκοπό να ανεβάσουν τον Ηρακλή... Θα ανέβαινε αυτοί ο έχουν τον Ηρακλή Δεν μπορεί λοιπόν, να τα βάλει που λένε δυο καρπού ναι για κάτω από το ναι, μασχάλη Αυτή ξεκινάει η χρονιά δύο. και λένε: Αυτή η χρονιά ξεκινάει. Μέσα αυτή τη χρονιά, το τέλο τη χρονιά πρέπει να έχουμε βγάλει τόσα. Λοιπόν, και ασχολούνται όλη τη χρονιά πώ θα βγάλουν τόσα. Για ίδιον όφελος τόσα. Λοιπόν, Αυτό λοιπόν με βγάζοντα. Ε, δεν μένει μυαλό εγώ... τώρα πώ θα ανέβει η ομάδα. Αυτοί. Θα βγει τόσα. Αυτό το βγάζω το τόσα σημαίνει ότι αφού έβγαλα εγώ τόσα, ο Εράκλειο έχει χρέο τόσα. Ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, Έτσι. για να πούμε λίγο πώ λειτουργεί γενικά το σύστημα, που το βλέπουμε δηλαδή, δεν κάνουμε καμιά διαπίστωση θανάτου. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να, δεν ανακαλύπτουμε τη... τον τροχό. Λοιπόν, οι ομάδε που δεν έχουν κόσμο, άνετα γίνονται δορυφόροι. Ωραία. Ε, βέβαια. Αναγκαστικά δυστυχώ για αυτού υπάρχουν και ομάδε με κόσμο. Ο μοναδικό τρόπο για να έχει αυτέ τι ομάδε που έχουν κόσμο και που ο κόσμο του είναι περήφανο και δεν δέχεται δάνεια από το Μαρινάκι για να μείνει στην Αλφα Εθνική ή παίκτε ε, για να μείνει στην ΑΕ Ο μοναδικό τρόπο λοιπόν για να έχει αυτέ τι ομάδε του χεριού σου, είτε λέγεσαι Μαρινάκι είτε Μελισανίδη, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι να τι έχει χρεωμένε. Ξεκάθαρα. Τις Ξεκάθαρα. Βάζουμε ανθρώπου σε αυτέ τι ομάδε να τη αντιχρεώσουν. Λοιπόν, και να σε ρωτήσω κάτι, κλείνοντα, ναι, γιατί έχουμε και άλλα, άλλα, ναι, άλλα μισό επειδή δηλαδή, ναι. ο, ναι. ναι. ο κύριο Φαίνεται ότι είναι μεγάλο, όπω μα είπε και πριν, και άρα θα ξέρει. Ε. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, αυτό το φασούλι <laughs> τώρα με την αδειοδότηση που λέει. Επι... Η συναντιοδότηση επιτρέπεται περιορισμένο αριθμό μεταγραφών, περιορισμένο <συσίλιο> ανανεώσεων. Δανεισμών πόσε πόσους... επιτρέπονται. <συσίλιο> Απεριόριστο. <συσίλιο> Ποιοι φτιάξανε <συσίλιο> αυτού του νόμου λοιπόν τώρα, έτσι. Γιατί τώρα <συσίλιο> από την κουβέντα με μπήκε γι' αυτό, γιατί όπω είπα εγώ, εμεί είμαστε μικροί. Ασχολούμαστε με τον Ιρακλή από την Καλλικράτεια και μετά. Ήμασταν <συσίλιο> εκεί για μπάνια, είδαμε το λαό του Ρακλή που ήρθε εκεί και την πλημμύρισε και κολλήσαμε κι εμεί να πούμε το μικρόβιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πάμε στον. Απεριόριστο. Πε για να πάμε στον επόμενο. Κάτι να πω τελευταίο. Το ζητούμενο είναι ότι αν έρθει ένας καινούριος άνθρωπος στον Ηρακλή, τέλος πάντων αυτός που θα έρθει, παιδιά όσοι ήταν εκεί πέρα μέσα στα γραφεία και ασχολιόταν με το θέμα Ηρακλή, να, να μην παραμείνει κανένας. Okay. Θέλω καινούριου ανθρώπους. Και θέλω ανθρώπους σε επαγγελματίες. Το είμαι Ηρακλή και πάω τζάμπα, με χαλάει εμένα. Είμαι επαγγελματίας, δηλαδή σε συγκεκριμένε δουλειές, έτσι. Okay. Είμαι επαγγελματίας, ασχολούμαι με μια εταιρεία που λέγεται Ηρακλή και δουλεύω για αυτήν και την προκόβω την εταιρεία. 2016 μόνο παραδεί. έτσι μπορεί να πάει μπροστά η ΠΑΕ. Λοιπόν. Ή δουλεύεις, η Ερακλειδέα δεν είναι αυτός που παίρνει μαύρα, ούτε αυτός που παίρνει κάτω από τραπέζια, ούτε αυτός που δανείζει τον πρόεδρο. Άκου να δεις, δανείζουν τον πρόεδρο. έχει ροδανιστήριο, ήταν η Ερακλειές, ξεφτιλά. Κουμπλέ. Ευχαριστούμε. Άγινε να πάμε και την Πέμπτη, αλλά ναι. να πάρουμε απόφαση τι θέλουμε. Ακριβώς. Θα... Την Πέμπτη, 8 η ώρα εκεί, θα τα πούμε από κοντά. Πάμε στον επόμενο. Ε, καλημέρα. Όχι, στην ώρα, στην ώρα, πέστε και την ώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ε, θα, θα πάμε όλοι στην στο τέλος την Πέμπτη, αλλά πρέπει να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του Παπαθανασάκη και της παρέας του, για αυτά που φάγα τα λεφτά, ε, ε, το μάναζε να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές και για ό,τι έχει κάνει. Λέει ο Μαντζούκης ότι χρειάζονται λεφτά. Εντάξει, χρειάζονται λεφτά. Εκεί στο Γάμα σήμερα δεν υπάρχουν τόσοι δικηγόροι που μπορούν να βοηθήσουν. Ο Αδαμίδης είναι κενικός γραμματέα του αθλητισμού εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ξέχασε ότι ήταν η Ερακλή αυτό ο άνθρωπο. Για τον Αδαμίδη μιλάω. Ναι, ναι, καταλάβω. Και για του άλλου οι οποίοι είναι στο γράμμα σήμα. Θα πάμε στη συγκέντρα. Για γίνει πορεία. Αλλά πρέπει να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα. Να μην την κοπανίσει ο Καναδό και το χάσουμε. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να είναι δάχτυλο και του Μαρινάκη. Δεν το ξέρουμε αυτό να τα έχει κάνει αυτά τα πράγματα, να, να τον πει βάλτε θέση του Νιακλή και εγώ είμαι εδώ, ε, πολλά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Η πιο βομιά στο ποδόσφαιρο. Για τους παράγοντες παλιούς που φέρε τον Ιρακλή πρέπει να τους απομονώσουμε, να τους διώξουμε να μην πατήσουν στην Αγίου Δημητρίου και πρέπει να βάλουμε ανθρώπους να κάνουμε νέους παράγοντες. Ο δεν έχει ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση, Ούτε νέος παράγοντας και αυτοί που ήταν φύγανε. Νέοι άνθρωποι να αναλάβουν τον Ηρακλή. Όπως ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης και οι Γαλλιάδες. Αυτή είναι η απόψη. Ναι στην πορεία. Ναι, στα ασφαλιστικά τα μέτρα, παιδιά. Να σε καλά. Γρήγορα, γρήγορα λοιπόν. Ξαναλέμε, παιδιά. Την Πέμπτη στις 8 η ώρα στην Αριστοτέλους μπροστά στα γραφεία του Συνδέσμου της Αρτονόμης Δηλαδήα 10. πλημμυρίζουμε τους δρόμους και δείχνουμε τη δυναμική του Ηρακλή ξαναλέμε, η δυναμική του Ηρακλή δεν έχει να κάνει με τη θέση στην οποία τερμάτισε το πρωτάθλημα. Η δυναμική του Ηρακλή μετριέται από το λαό που θα κατεβάσουμε άλλη μια φορά καλοκαιριάτικα 2 Ιουνίου. Λοιπόν, να διαβάσουμε γρήγορα, γρήγορα τα μηνύματα, πάμε και στι γραμμέ που μα περιμένουν. Λοιπόν, μοναδικό μα δρόμο, ο δρόμο. Πέμπτη γεμίζουμε του δρόμου. Ο Ηρακλή είναι ο λαό του. Κανένα Καναδό, κανένα Εντελίδης, κανένα. Ο Ηρακλή είναι μόνο λαό του. Καναδέ την Πέμπτη τελείωσε. Άλλο μήνυμα λέει κανένα δεν μπορείς να πουλήσει όνειρα σε λαό που έχει περάσει ανάμεσα από εφιάλτες. Έχει τελειώσει. Ε, επόμενο μήνυμα. Α, είναι του φίλου που διαβάσαμε προηγουμένω. Λέει: Σε ευχαριστώ που το διάβασε. Αλλά ευκαρπία είπα για το ενίκιο που δίνουμε σε αυτό το εθνικό γήπεδο, όπω το λένε, και για τον Νίκο Παπαδόπουλο εννοώ μόνο για το αγωνιστικό τμήμα. Εγώ δεν το εξήγησα καλά. Συμφωνούμε, φίλε, γι' αυτό. Α χτυπήσουμε την πόρτα του Γιωβάνοβιτ για τεχνικό διευθυντή, γενικό αρχηγό για μένα ο Ξανθόπουλο ή ο Κατσιαμπή και υπεύθυνο ακαδημιών ο Κοφίδη, ο Χάγκαν και ο Μαυρογενίδη. Πλάνο πενταετία και βάζουμε βάσει για ένα δυνατό αύριο. Ευχαριστώ. Τα ονόματα που αναφέρει εννοείται ότι είναι η ιστορία του Ράκλι και μακάρι κάποτε να πιστούν, να θελήσουν από μόνοι του να αναμειχθούν στην υπόθεση του Ηρακλή. Άλλο μήνυμα λέει, ε... Υπάρχει ε, να φύγουν οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, που βρισκόντουσαν πάντα, γιατί καλοπροαίρετη κριτική αυτοί οι άνθρωποι δεν έκαναν. Δεν πεθαίνουμε ποτέ. Χίλια χρόνια Ηρακλή. Φίλε, τα έχουμε ξαναπεί ότι ο Ηρακλή είναι η ιδέα. Οι ιδέε δεν μπορούν να πεθάνουν. Δεν μπορούν να πεθάνουν. Δυστυχώ για αυτού θα υπάρχουν και θα του στοιχειώνουν για πάρα πολλά χρόνια. Θα του στοιχειώνουν για όσο εμεί θα είμαστε δίπλα στο σύλλογο, όχι εμεί σαν σύνδεσμο, όλο ο λαό του Ηρακλή. Στον επόμενο φίλο, Καλημέρα. 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 Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Ο Καναδός πόσα πήρε από τη Λίγκα? 1,8. Και έχουμε χρέη γύρω στα 4 εκατομμύρια. 1,8 μόνο τα τηλεοπτικά, ε. Ναι, τα τηλεοπτικά. Και χρέωσε, σε δύο χρόνια χρέωσε την ομάδα τόσα λεπτά, ρε παιδιά. Ο Καναδός πήρε την ομάδα με 1.310.000 ευρώ χρέη. Διακανονισμένα σε 100 δόσεις. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, το σκέψου τώρα. 13.000 δηλαδή περίπου η δόση. μέσα σε δύο χρόνια, μέσα σε δύο, ναι, ]ς μέσα σε ]ς δύο χρόνια κατόρθωσε. Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα σε δύο χρόνια με έσοδα ομάδα Super League κατόρθωσε τα χρέη να είναι 3.800. Να έχει χάσει όλου του διακανονισμούς και να είμαστε εδώ που είμαστε. Και ο λόγο ποιο είναι. Ο λόγος... Πιο, αυτό, αυτό... παιδιά στην ταράτσα του ηλέκτρα Palace θα το ρωτήσουμε όλοι μαζί. Και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν επιφανεί ηρακλήδε. Εγώ θα πω ένα έτσι όνομα. Ο κύριο Τζίκα ξέρει ότι έχει πάρα πολλά λεφτά και δεν ενδιαφέρεται να πάρει την ομάδα. Αυτό ρε παιδιά θα μα το απαντήσει ο κύριο Τζίκα. Δεν είναι αναγκασμένος οποιοδήποτε έχει λεφτά και είναι ηρακλή να βάζει λεφτά. Εμεί από κανένα δεν ζητάμε, από κανένα παράγοντα του ηρακλή δεν ζητάμε λεφτά. Εμεί ζητάμε να ζητάμε την αρρώστια που υποτίθεται ότι έχουν και την αγάπη που υποτίθεται ότι έχουν για την ομάδα να, με, να την μετουσιώσουν σε πράξει. Και οι πράξει δεν είναι μόνο τα λεφτά, ένα τηλέφωνο αρκεί. Ο, Ο κύριος κύριο Τζίκα, εγώ, εγώ, προσωπικά δεν τον ξέρω τον κύριο Τζίκα, πούμε. Μπορεί να κάθεται δίπλα μου και να μην τον καταλάβω στην καφετέρια. Δύσκολο βέβαια να πάμε στην ίδια καφετέρια, αλλά τέλο πάντων. Ένα ναι, 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 και εγώ μιλάω τώρα τυχαία, έτσι, α το πάρουμε σαν παράδειγμα. Εμεί δεν λέμε σε αυτόν τον άνθρωπο βάλει λεφτά. Λέμε σήκω το τηλέφωνο και πάρε ένα τηλέφωνο του Παπαθανασάκη και τον τι κάνει ρε, μάγκα, ρε μάγκα Για κάτσε καλά. Πού πα, ε! Εγώ. Τι θε να πούμε, να, πλέμως, να αγοράσουμε και σένα μαζί. Ξέρει ότι σε ένα μήνα βουλιάζουμε. Μα αυτό λέμε σε όλο τον κόσμο. Αφ γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ τώρα. Εγώ, για... και, για... Ε και τώρα... θα είμαστε τριατί. και αύριο και μεθαύριο. Για να πούμε ότι μέχρι 30 Ιουνίου είμαστε. Γιατί και την Εγώ δεν είμαι αντίθετο με αυτό που λε το να βγει ο κόσμο στο δρόμο. Το να βγει ο κόσμο στο δρόμο είναι το τίποτα. Ουσία πια είναι θα βάλει κάποιο α πούμε τώρα το να βγει ο κόσμο. Ωραία, το να βγει ο κόσμο στο δρόμο είναι το Α και το Ω. Πρώτον, γιατί θα διώξει την Πέμπτη τον Παπαθανασάκη και θα τελειώνουμε από αυτό να θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση γιατί μετά δεν θα μπορεί να σταθεί πουθενά. Και δεύτερον, γιατί θα πρέπει να δείξει σε όλου αυτού οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρονται να αγοράσουν την ΠΑΕ ή εν πάση προητός, μπορεί να είναι αδιάφοροι και να μην θέλουν να πάρουν την ΠΑΕ, θα του δείξει ότι εδώ υπάρχει κάτι με δυναμική. Το οποίο αξίζει να αγοράσει κάποιο ή αξίζει να ασχοληθεί μαζί του ή, αξίζει ή δεν αξίζει να ασχοληθεί αν πάει να κάνει λαμογιά. Και, και επίση, και επίσης, όταν λέμε ότι θέλουμε κάποια στιγμή στον Ηρακλή να έρθει ένα άνθρωπο σοβαρό, άμα σε αντίστοιχε περιπτώσει μικρών παπαθανασάκηδων ο κόσμο είναι αδρανή και δεν κάνει τίποτα και πάει για μπάνια, ο επόμενο που θα έρθει θα είναι ασόβαρος κι αυτό. Ο μεθεπόμενο θα είναι πάλι ασόβαρος. Εγώ <σομίως> να, να σου πω λίγο έτσι, <σομίως> για, να καταλάβει λίγο περίπου υπάρχει μια. Στο πούμε παροιμία είναι η παροιμία τη τουαλέτα. Όταν πα σε μια τουαλέτα η οποία είναι χάλια, έχει πεταμένα χαρτιά δεξιά και αριστερά, είναι παντού χάλια. <σομίως> ε, τότε ρε φίλε, όχι. Τότε ρε φίλε και εσύ θα κατουρήσει έξω από το καπάκι, δεν θα σε νοιάζει. Άμα πα σε μια τουαλέτα η οποία είναι πεντακάθαρη, ερε φίλε αν έχει στοιχειώδη αξιοπρέπεια, θα ντραπεί να κατουρίσει απ' έξω. Α, να στο που πω έτσι. Λες, αυτό που λες το είχαμε. Είχαμε το Μητυλινέο. Είχαμε μεγάλο πολιτικό. Τώρα εγώ δεν είμαι υπέρ του Μητυλινέου, εγώ είμαι η Αλλά μόλι άρχισε και έκανε κάτι, αρχίζαμε και τον βρίζαμε. Μήπω που τον βρίζαμε έφυγε. Ναι, ναι, ο Μητυλινέο έφυγε γιατί τον βρίζαμε. Ναι, ακριβώ. Έχουμε και εμεί ένα μέρο το δίνει. Εκατό Ειδικά για το Μιτιλινέο, ναι, έφυγε γιατί τον βρίζαμε. Έλα ρε φίλε, τώρα 2016 έχουμε. Ήρθε ο Μιτιλινέο στον Ηρακλή και έφυγε γιατί Κοίτα τον βρίζαμε. Σου παρολογούμε τώρα. Α Θα λέμε τι αλήθειε, είπαμε. Για, για να λέμε τι αλήθειε, πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία είναι τουλάχιστον λογικά στέκουν. Όταν ο Μιτιλινέο έφυγε. Επειδή εσύ λίγο μεγάλο θα θυμάσαι καλύτερα. Όταν ο Μιτιλινέο έφυγε, έδωσε μία συνέντευξη τύπου. Και είπε γιατί έφυγε και τελείωσε. Έτσι. Αυτό γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Με τη είπε: Έφυγα γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι, γιατί με κάνανε αυτά που με κάνανε, γιατί οι διαιτησίε ήταν έτσι και αλλιώ, και εγώ δεν κάθομαι να με κάνει έτσι. Και Ωραία. σηκώθηκε και έφυγε. Εντάξει, εγώ όμω. Ναι, τώρα έλεγα ναι όχι, επειδή ρώτησε ναι. ο κύριο πριν έτσι. Λοιπόν, γιατί καθώ φαίνεται, είναι καινούργιο. Λοιπόν. <laughs> Στον... να, ρω... <laughs> να πούμε τώρα κάτι όμω. Λοιπόν, τι σημαίνουν οι κινητοποιήσει. Έτσι, είπατε αυτό εκείνο. Όμω, μην ξεχνάμε στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, όλοι ξέρουμε και το είπαμε και πριν και οι φίλοι, τι διαπλοκή υπάρχει. Ένα άνθρωπο λοιπόν, ο οποίο μπορεί να έρθει στον Ηράκλειο και να βοηθήσει πραγματικά τον Ηράκλειο, είναι πάρα πολύ εύκολο να τον μπλοκάρουν. Να τον πούνε τα... που πα να μπλέξει, να τον πούνε τα χρέη είναι πολλά, να του πούνε ο Ηράκλειο δεν έχει κόσμο. Αυτέ λοιπόν οι κινητοποιήσει που κάνουμε δεν είναι μόνο για να φύγει ο προηγούμενο. Είναι για να πάρουν και το μήνυμα αυτοί που θέλουν το προηγούμενο, που σιγκοντάρουν αυτή την κατάσταση, που διώχνουν όποιον σοβαρό θέλει να έρθει γιατί αγαπάει τον Ηρακλή και θέλει να προσφέρει στον Ηρακλή. Τον διώχνουν με τον τρόπο του πριν φτάσει στα αυτιά μα ότι ενδιαφέρεται κάποιο να πάρει την ομάδα. Γιατί ένα σοβαρό πάει και ρωτάει: Εγώ θέλω να πάρω αυτήν την ομάδα. Αυτή λοιπόν. Το κύκλωμα τόσο του ποδοσφαίρου όσο και το κύκλωμα του Ηρακλή διώχνουν αυτού του ανθρώπου. Τους μπλοκάρουν να μην μπορέσουν να, να ασχοληθούν με την ομάδα. Η δυναμική λοιπόν που δείχνει ο κόσμος, όπως έλεγε εδώ και πριν ο φίλος, ότι θα βγει στον δρόμο, θα φωνάξει, θα υπερασπιστεί την ομάδα του, μπορεί να ξεμπλοκάρει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Πάμε στον επόμενο φίλο. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Ρε Παλικάρια. Καλημέρα. Τι κάνετε, Αλέξη, τι κάνεις? Όλα καλά. Να αφού μα ακούσει. Ναι, όχι, ε. ναι, καταλάβω. <laughs> <Εντάξει>. Στο παρασύνθημα. Στο <laughs> παρασύνθημα. Τι ακούω, ρε. Ποιος με τη ρε. Τώρα, α το με τη Ξέχνα τον. Πάμε όχι, παρακάτω. Ρε, κάτσε να σήμερα. Αυτό κολόμησε και έφυγε και αυτός ρε. Ποιος με τη ρε τώρα. Αφήστε ρε τώρα. Τίποτα αρχίσαμε κι όλα, Αλέξη. Δεν διαφωνούμε Όλη σε αυτό. Όλοι την Πέμπτη στην αυτόνομη θύρα 10. Όλοι Να γίνουμε τελειμπάν! Τελείωσε! Δεν μας θέλουν στην πόλη! Και δεν θα τους περάσει! Αυτό που είπε το παιδί προηγουμένως τάχα μου φτιάχνει αυτόν ο μητέρα 10 που δεν έρχεται κάποιος στον ιεραγγλί. Αυτό που είπε ισχύει... τον πλαισιώνουμε να πούμε αυτά τα... Η παραγωγή, οι δημοσιογράφοι, οι της τη πλάκα. Αυτό το κατεστημένο της πόλης, το σύστημα να μην πω πιο. Γιατί δεν θέλουν τον Ηρακλή φοβούνται. Κατάλαβες, Τον Ηρακλή φοβούνται. Και ποια αυτόνομη, αν δεν ήταν και η αυτόνομη θύρα 10, θα είχαμε διαλύσει. Λοιπόν, όλοι στην πέμπτη, στη... δίπλα στα παιδιά αυτά, τα Έτσι, την Πέμπτη πλημμυρίζουμε τους δρόμους λοιπόν, και τεμία, δίνουμε ένα μήνυμα να προς όλες τις κατευθύνσεις. Και δεν έχει ανάγκη ο κόσμος στη Ρακλή να στείλει να πει ότι δεν έχει κόσμο και αυτά. Έχει δείξει. Και δεν και έχουμε να αποδείξουμε πάντα. τίποτα σε κανέναν εμείς. Τίποτα. Να φύγει αυτός ο ψεύτης και όσοι είναι δίπλα του. Και θα πω και κάτι τελευταίο. Μη τυχόν στράνταλοι που αν σε ανάποδο, να ανάποδα να παίρνεις καμιά μαστίχα πρόσεξε να πούμε μην επιτρέψετε να βάλετε υπογραφή να πουληθεί κανένας θα αλλάξετε χώρα τελείωσε να βγείτε να μιλήσετε που είστε όλοι μουγκοί κατά τα άλλα να πούμε ολοδύμπρα στον πρόεδρο να πιούμε κανένα καφέ να πούμε να καμία φωτογραφία λοιπόν τελειώσατε Τελειώσατε. Δεν φταίει καμιά αυτόν η 10. Φταίνε η παραγωγή, να μην πω που σε θέλουνε μικρό. Γιατί τα παίρνουνε από αλλού. Γιατί σε θέλουν να σε πάνε στην Ευκαρπία τώρα. Τι είπατε. Ακριβώς, φίλε μου. Να πούμε... Δεν σε ξέρω. Θα πάει να κλείσει Αλλά μιλάς πολύ σωστά. Εκεί θέλω να σε πάνε για να σε μικρώνε ακόμα λίγο. Λι... 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 Αλλά δεν θα τους περάσει. Ποιο να του περάσει, παιδιά, σοβαρολογούμε τώρα. Όχι, Θα γελάσουμε Είχο πολύ. Μιλάω τώρα, θα με γελάσουμε τώρα. πολύ άμα πάνε να γίνουν τέτοια πράγματα. Με, με, με δεν ναι, 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 ναι. Και του χαιρετισμού μου στο μήμη. Να σε καλά. Θα μας ακούσει τη δουλειά, Όλοι μαζί την Πέμπτη να φύγουν αυτοί οι ψεύτες Όλοι δίπλα στα παιδιά αυτά. Την αυτόνομη θύρα 10 που θέλει τους υγιείς να έρθουν στον Ηρακλή, όχι τα λαμόγια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ε, το κύριο, τώρα ένα τελευταίο, ένα τελευταίο, μια ώρα. Να πω κάτι που είπε ο κύριος. Ο Μητυλινέο ήρθε στο Ηρακλή και κονόμησε. Δεν τρελαθούμε κιόλα. Μην λέμε ότι θέλουμε. Είχε Μητυλινέο ανάγκη τα λεφτά του Ηρακλή να κονομήσει. Εσύ φίλε Ηρακλή είσαι. Όχι, δεν είμαι Στον επόμενο. Απλά, στον επόμενο, στον επόμενο. Α, δεν έχουμε επόμενο. Ε, σε εμά τότε. Λοιπόν, ε, πέμπτη 8 η ώρα, πέμπτη 8 η ώρα, παιδιά, στην Αριστοτέλους μπροστά στην αυτόνομη Θήρα 10 Πλημμυρίζουμε του δρόμου. Ε, κάνουμε το χρέο μα απέναντι στον Ηρακλή Στέλνουμε μήνυμα και σε αυτόν που είναι τώρα και στην αυλή του, αλλά και σε αυτόν που θα έρθει. Ότι εδώ. Δεν είναι ένα καφενείο με το οποίο μπορεί να κάνει χαβαλέ, να παίρνει δανεικού, να κάνει να ράνει, να φτώνει, να μπήχνει, να δείχνει. Εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία κουβαλάει από πίσω χιλιάδε κόσμο. Μιλάμε για μια ομάδα για την οποία ζουν χιλιάδε άνθρωποι, την οποία αν την ακουμπήσει θα σε τελειώσουν. Και θα σε τελειώσουν με συνοπτικέ διαδικασίε όπω θα τελειώσουμε στην Πέμπτη τον Καναδό. Τελειώνει. Όταν θα δει τσουνάμι στην πόλη δεν μπορείς να μείνεις. Θα σε πάρουν τηλέφωνο και οι δήμαρχοι, θα σε πάρουν τηλέφωνο και οι βουλευτέ, θα σε πάρουν τηλέφωνο και οι παράγοντε, θα σε πάρουν τηλέφωνο και οι μπάτσι. Και θα, θα σε πάρουμε πάρ... κι εμεί και θα σε πάμε στο βουνό, αφού ήθελε, για να τελειώνουμε στην τελική. Ε, Ακριβώ. Να δει εκεί τι καλά είναι. Λέει αύριο, μα ρωτάει ένα άλλο φίλο, λέει αύριο θα έχει εκπομπή. Ναι, φίλε, θα έχει εκπομπή. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ώρα. Δεν έχουμε συνοηθεί ακόμα και θα έχει και την, και την Πέμπτη το μεσημέρι στην ώρα του Γιώργου του Ζαγόρα σίγουρα. Θα ενημερωθείτε από το site της Αυτόνομης, από τα facebook, από αυτά εκεί όλα. Λέει, αν ο Παπαθανασάκης φύγει τουλάχιστον, έτσι όπως θέλουμε να φύγει τώρα, τον επόμενο κομπάρσο που θα θελήσει να ασχοληθεί με τον Ηρακλή θα τον πάρουν... την Πέμπτη τελειώνουμε με τους, κο... με τους κομπάρσους, Ακούσετε, ε, παιδιά, έτσι είναι. Την Πέμπτη τελειώνουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο τώρα να ανεχόμαστε, να κάνουμε υπομονή και να προσπαθούμε να είμαστε σωστοί και να λέμε τι, τι λέμε. Δεν γίνεται άλλο. Εμεί τόσο καιρό είμαστε. Οι αντιδράσει μα είναι light, γιατί προσπαθούμε να πείσουμε μέχρι και τον τελευταίο φύλαθλο και οπαδό του Ηρακλή ότι δεν είμαστε εμεί οι περίεργοι που διώχνουμε και αυτόν τον πρόεδρο. Γι' αυτό αφήσαμε να φτάσει μέχρι εδώ η κατάσταση. Γι' αυτό η μοναδική μα αντίδραση φέτο ήταν ένα πανί που βγάλαμε στο μάτσο με την ΑΕΚ. Και είμαστε σίγουροι ότι τα τρία τέταρτα του γηπέδου δεν κατάλαβαν για ποιο λόγο βγήκε. Λοιπόν, εκείνο το πανί τότε, νομίζω φλεβάρι, τέλη φλε... ναι, τέλη φλεβάρι, ήταν Φλεβάρη, βγήκε... αρχ... Ναι, τέλειο Φλεβάρη, βγήκε. Ναι, ήταν αρχέ του 16, ναι. Βγήκε για αυτού του λόγου. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο. Ναι, yeah, καλημέρα. Καλημέρα. Ε, εννοείται την Πέμπτη θα είμαστε κάτω στην Αριστοτέλου. Και αυτό είναι και το φύγει... νόημα. Για να φύγει ο Καναδό. Γιατί δεν είναι να περιμένουμε και άλλο χρόνο και άλλο χρόνο. Ο Σκοπός είναι να καταλάβει και ο ίδιο ότι η πλειονότητα του κόσμου, γιατί πάντα μιλάμε ότι θα υπάρχουν και τα λαμόγια στον Ηρακλή που πάντα υπάρχουν από τη δεκαετία του 1980, που γουστάρουν να υπάρχουν τέτοιε καταστάσει στην ομάδα για να βρίσκεται σε μια φάση φθορά και φθαρσία. Σε πάση περιπτώσει εμεί θέλουμε να φύγει ο Καναδό και να το καταλάβει και ο ίδιο ότι τελείωσε να το από τον Ηρακλή, να επιστρέψει αυτά που λείπουν από τα ταμεία τη ομάδα και δεν ξέρουμε και πόσα είναι και πόσα, πόσα λείπουν. Ε. Το, το θέμα είναι ότι τα χρέη τα λένε όλα, έτσι, γιατί μιλάμε για μια τεράστια κακοδιαχείριση και μιλάμε για κάποια ποσά τα οποία ω διαμαγεία έχουν εξαφανιστεί από την ομάδα. Και, μιλάμε, και για μια κακο... μιλάμε, για, μια κακοδιαχείριση για ένα, ενάμιση, δύο χρόνια. Δηλαδή. Άμα... Για άμα... πολύ μικρό διάστημα, <χ> ναι. <χ> άμα εμεί ήμασταν αδρανεί. και περνούσε μια πενταετία που δεν θα έλεγε κανεί τίποτα και αυτό θα συνέχιζε. Θα πουλούσε τον ένα, θα πουλούσε θα, 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 θα. Δηλαδή στην πενταετία τι θα γινότανε. Κοιτάξτε, είναι... 15 εκατομμύρια. Ναι, Γιατί, δεν ναι, υπήρχε στάδερα. Ναι, στα δύο αιτία. χρόνια είναι 3.800. Ναι, Δεν θα υπήρχε πενταετία, διότι οι κανονισμοί είναι αληθιών και, και σε στέλνουν στα τάρταρα. Ε, πάση περιπτώσει, σκοπός είναι να φύγει ο συγκεκριμένος τύπος. Το, το μέλλον του Ιρακλή θα, το, θα οριστεί έτσι όπως είναι να οριστεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί που είναι να πάρουν την ομάδα ή αυτός που θα πάρει την ομάδα να ξέρουμε τουλάχιστον ότι θα έχει όραμα και μέλλον για αυτό το σύλλογο όχι ξανά άλλος Καναδός ή όχι ξανά ε, άλλοι, άλλοι Ρέμι και Μέμι και δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί οι τύποι ε, και κάτι τελευταίο για αυτό που είπατε πιο μπροστά να ξέρουν όλοι αυτοί αυτό να το γνωρίζουν όλοι όσοι στηρίξαν αυτόν τον άνθρωπο ας πούμε ή δεν βγαίνουν να μιλήσουν όλοι αυτοί ότι τον Ηρακλή δεν το δουν ποτέ στη ζωή του από εδώ ποτέ. και πέρα. Ποτέ. Και αν δεν όχι το γνωρίζουν αυτό το πράγμα, πράγμα, πράγμα. ναι, αν δεν το γνωρίζουν αυτό το πράγμα, μπορούν να ρωτήσουν τους προηγούμενους που κάψαν το κουφάρι του Ηρακλή. Λοιπόν, εδώ, δεν θα τον παρακολουθήσουν να... ποτέ. Να από σε διακόψω κοντά, ένα λεπτάκι. Φίλου. Να σε διακόψω ένα λεπτάκι μόνο για να θυμίσω στον κόσμο δήλωση του Σεντελίδη, ο οποίος είπε, ήρθα μετά από πολλά χρόνια στο Ηρακλής Πανετολικός σε εκείνο το μάτσο που αν κερδίζαμε, ανεβαίναμε, ναι. αλλά έφυγα γιατί μου ζήτησαν εισιτήριο. Μάλιστα. Σο παρε μεγάλε, να πούμε. Μάλιστα. Σο παρε μεγάλε που σε εκείνο το μάτσο πιο ακριβό εισιτήριο ήταν 15 ευρώ. Ναι. Και εσύ ήρθες να εγγυηθεί τη σταθερότητα σε αυτό το σύλλογο. Έτσι ακριβώ. Που σου πήρανε έτσι, συνέντευξη έτσι. για τα 100 χρόνια του Ηρακλή. Και βγήκε και είπες ότι είχες στο εικονοστάσιο οικο... στο σου τον Κούδα. Ε, πάνε στον Κούδα εκεί στο Πρωτοτζήδικο να παίξεις κανένα κίνο. Α, 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 και άσε μας τα... εμάς την ησυχία μας. Αυτά είναι τα τραγικά τα δικά μας, παιδιά της αυτόνομης. Αυτά είναι τα τραγικά. Δυστυχώς αυτά έπρεπε να τα έχουμε κόψει από την αρχή εμείς. Αλλά επειδή είμαστε ένας ε, φιλελεύθερος λαός με ανοιχτά αυτιά και ανοιχτό στόμα και μιλάει όποιος θέλει και μπορεί να πει το οτιδήποτε χωρίς να έχει κάποιο θέμα. Δυστυχώς αυτά πληρώνουμε όμως, γιατί σε αυτά σαν οπαδοί και σαν συνδεσμιακά κινήματα έπρεπε να ήμασταν πιο απόλυτοι, να τα είχαμε τελειώσει πιο μπροστά αυτά. Ε, πάση περιπτώσει... Ξέρεις τι γίνεται όμως, όταν, όταν οι εχθροί σου μέσα στον Ηρακλή ελέγχουν τα μέσα, τότε πολύ εύκολα ε. με την πρώτη κίνηση μπορούν να σε βγάλουν και να σου λένε διάφορα. Ε, τα ξέρεις μην αυτό... τα πούμε τώρα... Και να σου λένε διάφορα για το, από το τι θε να διοικήσει μέχρι έτσι, έναν άλλο άλλον σύνδεσμο με τον οποίο μοιάζει. Έχει απόλυτο δίκιο γιατί δυστυχώ. Αυτοί ε, ελέγχουν τα μέσα. Τι να κάνουμε. Έτσι, έτσι ακριβώ. Δυστυχώ είναι, αυτή είναι η κατάντια τη πόλη. Αυτή είναι η κατάντια τη πόλη. Όποιο δίνει χαρτιλί και έχει και τα μέσα. Ακριβώς. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες Ακριβώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ε, Καναδέ τελείωσε. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο κόσμο σε τελείωσε και τελειώνει την Πέμπτη το βράδυ. Αυτό είναι το νόημα. Ένα μήνυμα ακόμα λέει όλους τους δρόμους, Ηρακλής Διαβατά. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Παιδιά, καλημέρα σας. Καλημέρα. Και για μένα, όπως το γιόλου του κόσμου του Ηρακλή, ο Καναδός έχει τελειώσει, όχι τελειώνει την πέντε, έχει τελειώσει, απλώς την πέντε το σφραγίζουμε. Σωστό. Θεωρώ, Πολύ σωστό. Θεωρώ κατάδια, ντροπή και στεναχώρια, να βλέπω τον τύπο που το πέντε διευθυντής στην ΠΑΕ, να κυκλοφορεί χαμογελαστό στο κέντρο της πόλης συγκεκριμένα να χωρίζει την πλατεία Αριστοφέλου και να μιλάει στο κινητό του. Όταν χιλιάδε κόσμου αγωνιούν και χάνουν την ηρεμία του, αυτό να κυκλοφορεί Γελαστός το θεωρώ παιδιά. Για, για ποιον λε διευθυντή. Αυτό που το παίζει, που έχει βγει. Δύο, δύο, είναι Πόσο που είναι το παίζουν διευθυντές διευθυντέ <χαι> γι' αυτό. <χαι> 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 Λεδιακό, πώ λέγεται. Ναι, ναι, το συντελητισμός Ακριβώ. Ο εκπρόσωπο του ναι. Αλλά την Πέμπτη δεν στραφούμαστε μόνο εναντίον του Καναδού που για μα έχει τελειώσει και για όλη την φρουρά του από δίπλα. Να σου πω κάτι για να δει. Να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο μόνο το να, το σου να σου, πω, να σου πω για το θράσος αυτού του ανθρώπου. Πήρε τηλέφωνο πριν μερικέ μέρε, μάθαμε μέσα στην ΠΑΕ και ζητούσε 2.000 ευρώ γιατί γίνανε κάποιε ζημιέ στο σπίτι του τι προηγούμενε μέρε. Και ζητούσε ναι. 2.000 ευρώ. Εμεί τώρα δεν να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρουμε καν τι έγινε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ότι πήρε στην ΠΑΕ και ζητούσε 2.000 ευρώ. Ενώ η Ερακλήση είναι σε αυτό το, το, σημείο που είναι, επειδή γίνανε ζημιέ στο σπίτι του. Εντάξει, τα γνωρίζουμε. Την Πέμπτη, την πέμπτη τελειώνει, σφραγίζεται η υπόθεση τέλο ο Καναδό. Και όσοι μένουν στη Θεσσαλονίκη, άσχετουν τον νου του και α περπατάνε υποψιασμένοι. Παιδιά, την Πέμπτη όλοι κάτω. Έτσι ακριβώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Έπεσε. Λοιπόν, το μήνυμα του φίλου είναι ακριβώ αυτό για το οποίο είμαστε σήμερα εδώ πίσω από τα μικρόφωνα για να σα πούμε ότι την Πέμπτη πρέπει να πλημμυρίσουμε ξανά για πολλωστή φορά του δρόμου τη πόλη. Μπορεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα μας να μην τα πηγαίνει καλά, αλλά τουλάχιστον οι οπαδοί τη ομάδα μα στου δρόμου έχουν κατακτήσει κάτι που δύσκολα κατακτιέται. Την αναγνώριση και την νίκη. Άλλη μια τέτοια μέρα θα είναι η πέμπτη. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε κάνει, το έχουμε ξανακάνει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς γίνεται. Ξέρετε και όλοι εσείς πάρα πολύ καλά το πώς θα το κάνουμε. Το πώς και το τι πρέπει να κάνουμε για να τελειώσουμε με αυτούς τους μικρούς ανθρώπους. Με αυτούς τους μικρούς ανθρώπους που πάλι καλά που είναι μικρό το χρονικό διάστημα τα τελευταία δύο χρόνια μας πουλούσαν τρέλα. Γιατί στην τελική τρέλα μα πουλούσανε ένα Καναδό επιχειρηματία, στο που έλεγε ο Αλέξη, το ανέκδοτο. Πάει να γίνει ανέκδοτο, ο Καναδό, ο Γερμανό, ο Ιρλανδό, ο Πόντιο και εγώ δεν ξέρω ποιο. Ο μεγάλο επιχειρηματία με τα φιλανθρωπικά τι έχει εκεί πέρα που έχει που δεν μπορεί να πάει στον Καναδά, γιατί θα τον κυνηγάνε, που πήρε τη, την Ιρακλάρα μα και θα την κάνει και θα την ράνει, και σε δύο χρόνια την έκανε 3,8-2,5 εκατο... εκατομμύρια ευρώ χρέη μόνο αυτό. Έσπασε ρύθμιση 100 δόσεων που έδινε ψίχουλα, 100 δόσει για ψηλά, για αυτά που άφησε ο άλλο ο σχορεμένο. Και τι έκανε, τίποτα. Πληρώνει ο Ηρακλή το ηλέκτρα παλά και του καφέδε που πίνει. Και το Σολομονίδη. Και το Σολομονίδη να πούμε για να τρώει τα φιλέτα του. Και εμεί είμαστε τρελοί και οι κακοί στην τελική δηλαδή. Λοιπόν, Πέμπτη, μεθαύριο είναι, τελειώνουν όλα. Deadline είναι αυτό. Όπω είπε και ο φίλο πιο πριν, για μα έχει τελειώσει. Απλά η καταληκτική μέρα είναι η 5η μεθαύριο, 8 η ώρα, όλοι στην Αγίου, στην Αγίου Δημητρίου. Όλοι στην Αριστοτέλου, στην, στην πάνω Πλατεία Αριστοτέλου, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Όλοι με τα κασκόλ, όλοι με τη φωνή, όλο ο λαό εκεί, και πάμε να δούμε τι έχει να γίνει. Ένα μήνυμα λέει τρέλα δεν πούλησε κανεί στο γυραιό. Πέμπτη όλοι εκεί. Συνεχίζουν τα μηνύματα. Ξαναλέμε. Αν θέλει κάποιο να πάει ένα τελευταίο τηλέφωνο, μπορούμε να βγάλουμε. Ε... παιδιά, ξεκάθαρα. Θα το είπαμε 100 φορέ, θα το πούμε άλλε 100 για να μπει στο κεφάλι λονών Η δυναμική του Ηρακλή πρέπει, πρέπει να τη δείξουμε και για να τελειώνουμε, να σφραγίσουμε αυτό που είπαν και τα παιδιά προηγουμένω, την έξοδο του Καναδού αλλά και για να εξασφαλίσουμε ότι ο επόμενος που θα έρθει θα σέβεται και θα φοβάται αν θέλετε μέχρι σε ένα σημείο το μέγεθος του κόσμου του Ηρακλή. Το ξαναλέμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι λέει εδώ, Με έρχονται μηνύματα. Ε... Δεν αρκεί μόνο το μέγεθος, πρέπει και τη δυναμική. Το μέγεθος το έχουμε, είναι γνωστό. Πρέπει να το δείχνουμε. Λοιπόν και έτσι την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στην ψηλά στην Αριστοτέλους μαζευόμαστε και κάνουμε μια καινούρια σελίδα θα ανοίξει για τον Ηρακλή. Αν θέλουμε να έχουμε ελπίδα για την επόμενη μέρα, η ελπίδα αυτή μπορεί να βασιστεί μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Δεν εννοούμε διοικητικά, σε καμία περίπτωση, εννοούμε ότι θα βασιστεί στις δικές μας δυνάμεις, ότι εμείς με τον όγκο μας, με τον παλμό μας και με τη δυναμική μας, θα κάνουμε ανθρώπους που πρέπει, ανθρώπους ε, με όραμα, ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επιχειρήσουν να ασχοληθούν με τον Ηρακλή. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα είμαστε σίγουροι ότι όλος ο κόσμος του Ηρακλή το καταλαβαίνει. Είμαστε ψημένοι σε αυτό το πράγμα που λέγεται δρόμος. Είμαστε ψημένοι σε αυτό το πράγμα που λέγεται διαδήλωση, συλλαλητήριο ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Και θα πάμε και θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Να το ξέρετε, Ξαναλέμε πέμπτη, 8 η ώρα όλοι εκεί. Εμείς και αύριο θα είμαστε εδώ, για την ώρα θα ενημερωθείτε από το site, από τα site και από τα facebook και από αυτά. Και θα είμαστε και την πέμπτη το μεσημέρι. Ε, χαιρετούμε και τα λέμε αύριο. Έχω τρέλα τρέλα, στο μυαλό Έχω ήρα σένα καρδιά μου και παντού, 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 παντού,